Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κατώ σε καλό καταπληκτικό του χρόνου πιπίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Ελπίζω να περάσετε ένα καλό τρίμερο εκτός από το ένα συμβάν στην Ξάνθη, εκτός από το μάτς. Να είχατε ένα όμορφο τρίμερο. Καλή Σαρακοστή σε όλους, αν και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Κάτι με τις ιώσεις, με τους κορονοϊούς. Κάτι στα σύνορά μας και στα νησιά μας και στον Εύρο. Με όλη αυτή την κατάσταση, με τα σύνορά μας να βράζουν. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί νυχθημερών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα δούμε και θα τα πούμε. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε ακόμα ένα υπέροχο δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, ένα Android Box S από την Xiaomi. Κοντά στα 100 ευρώ η αξία του, ούτε σε 17 μέρες, ούτε σε 52 εκπομπές. Στις 10 παρακάτω ψηλά ένας θα ακούσει το όνομά του. Θα το κάνουμε και μέσα από τα τηλέφωνα, τα σταθερά και μέσα από τα κινητά. Αφού τρεις μέρες δεν είχαμε εκπομπή, από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που θα ξεκινήσουμε εβδομάδα boss αυτές τις μέρες, για να δώσουμε και εκεί πάλι ένα τεράστιο, ένα πολύ υπέροχο για ένα ακριβό δώρο. Θυμίζω για το πιο φρέσκο ψάρι, και τώρα που είναι νηστείες, για εσάς που νηστεύετε και δεν θα φάτε κρέας, υπέροχα θαλασσινά πεντανόστιμα εκλεκτά στο Αιγαίον. Και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666 τη Λιβεριά. Χαμός έγινε και χθες και προχθές και στα δυο μαγαζιά. Ο κόσμος τρέχει γιατί κατάλαβε ότι τέτοια ποιότητα δεν αντιβρεί πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Νικολαίδης Αρτού Σαχαροπλαστεία, και εκεί έχει νηστίσιμα αν θέλετε. Και τουρτάρες και ψωμάρες και γλυκάρες και όλα σε υπερθετικό βαθμό. Η οικογένεια Νικολαίδη χρόνια τώρα, γι' αυτό είναι στην κορυφή, γι' αυτό την προτιμάει όλος ο κόσμος. Καραολί και Δημητρίου 237 και το πλήρως ανακοινισμένο ζαχαροπλαστείο 163, στο 163 νούμερο. Όσο για το πιο καινούριο αυτοκίνητο μεταχειρισμένα λέει ότι πουλάει, εγώ μόλις πήγα και είδα το στόλο, λέω αποκλείεται να είναι μεταχειρισμένα αυτά. Τα αδέρφια Τσαντεκίδη, 21 χρόνια. 682-202, μπείτε και στο chandekidiscars.gr και δείτε το στόλο σε εξαιρετικές τιμές, με εγγύηση γραπτή, ατρακάρις του χιλιομέτρων, στο Ρεόκαστρο έναντι τζάμπο. Αυτά με τους χορηγούς, ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό που γίνεται στον Εύρο δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους και δεν είναι, στην ουσία δεν είναι ένα πολιτικό θέμα. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να σβήνουμε post στον αθλητήριο όταν η κατάσταση ξεφεύγει και σκοτώνεστε μεταξύ σας για τα κόμματα, για άλλα ζητήματα πέρα από αυτά που είναι στο πνεύμα της σελίδας. Πιστέψτε με, πάρα πολύ ανησυχώ για όλο αυτό, πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ όμως να αφήνω να σκοτώνεστε μεταξύ σας, να ξεφεύγει η κατάσταση στον τοίχο, γι' αυτό και σβήνουμε ποσταρίσματα. Μπορείτε να έχετε διαφωνίες χωρίς να φορίζετε, χωρίς να βρίζετε, χωρίς να χαρακτηρίζετε με τελείως έξω από το νόημα και από το πνεύμα της σελίδας χαρακτηρισμούς. Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε ξεκάθαρα τι ρόλο παίζει η Τουρκία, βλέπουμε ξεκάθαρα τα fake news τους, βλέπουμε ξεκάθαρα πώς πιέζουν, πώς έχουν αφήσει χύμα την κατάσταση και την καθοδηγούν οι απέναντι. Και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Εννοείται μεγάλη απογοήτευση. Το λέω πολύ εύσχημα. Και από το αποτέλεσμα εννοείται, αλλά και από την αποκαρδιωτική, την κακή εμφάνιση στην Ξάνθη. Κατάθλιψη προκαλεί η ομάδα αυτή έτσι όπως παίζει. Θέλω 2-3 πραγματάκια να τα πω έτσι, σκόρπιο όπως τα έχω στο μυαλό μου από το βράδυ του ματς στην Ξάνθη. Καλό μήνα επίσης, αφού μπήκαμε στο Μάρτιο, μπήκαμε στην Άνοιξη, δεν μπήκαμε καλά.
Θέλω να τα πω έτσι σκόρπια όπως τα έχω και μετά θα ανοίξω γραμμές μια μισή ώρα για να πείτε εσείς αυτό που γουστάρετε, αυτό που θέλετε να βγάλετε από μέσα σας, αυτό που δεν μπορέσατε να πείτε και εχθές που δεν είχαμε εκπομπές εχθές 11 καθαράς Δευτέρας. Είδα πολλούς χαρταετούς ΠΑΟΚ να ψηλούν, να πετούν ψηλά και σκέφτηκα ότι εκεί το ταιριάζει το «δεν μας πέφτει με τίποτα» ο χαρταετός, αλλά και η πίστη και η τρέλα που δεν πρέπει να μας αφήσει όλα αυτά που λέμε κάθε φορά στην εκπομπή. Έχω συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και θα προλάβω να τα πω πριν να ανοίξουμε τις γραμμές. Έλεγα, να το πάρω από την αρχή ας πούμε, σε στιγμές τεράστιας χαράς, σε στιγμές φοβερής ευεξίας, σε στιγμές παραλυρήματος από τη χαρά για αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα είναι, δεν είναι μια άλλη, δεν μιλάμε για μια ομάδα πριν από 15 ή από 20 χρόνια, δεν μιλάμε για την ομάδα άλλων δεκαετιών, αυτοί οι παίκτες είναι. Έλεγα λοιπόν ότι τις στιγμές που βγαίνατε γεμάτη τρέλα, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευτυχία για αυτή την ομάδα, έλεγα κρατήστε λίγο από αυτή την αγάπη σας για όταν θα έρθουν οι στραβές, γιατί νομοτελειακά καμία ομάδα δεν παραμένει για πάντα στις νίκες, καμία ομάδα δεν παραμένει χωρίς να κάνει κοιλιά, χωρίς να έρθει η κατηφόρα, χωρίς να έρθουν οι ήττες, χωρίς να έρθουν οι στραβές. Έλεγα λοιπόν κρατήστε λίγη από αυτή την αγάπη σας για όταν θα έρθει η ήττα, για όταν θα έρθουν οι στραβές, για όταν θα έρθουν οι χάλια εμφανίσεις, όταν θα έρθουν οι κακές στιγμές. Προσέξτε, δεν λέω σε καμία περίπτωση να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα ή να μην ασκούμε κριτική ή να μην ψάξουμε να βρούμε τι φταίει, σε καμία περίπτωση. Θα ήταν μεγάλο λάθος και τις προηγούμενες μέρες αυτό είπα. Ναι στην κριτική, όχι όμως το άλλο άκρο που είναι η ισοπαίδωση, ο εξευτελισμός, η λιδωρία, η ολική αποδόμηση και η λευκή πετσέτα. Κατανοούμε πάρα πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα τελείωσε το βράδυ της Κυριακής στην Ξάνθη. Έτσι, όποιος θέλει να πει κάτι άλλο, νομίζω ότι περισσότερο αεροβατεί, περισσότερο βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας. Ναι, μαθηματικά βεβαίως και μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, αλλά μιλάμε για το αυτό το οποίο είναι το ρεαλιστικό, ειδικά αν η ομάδα είναι έτσι όπως ήταν στα δύο τελευταία παιχνίδια. Λέω λοιπόν φυσικά κριτική, σκληρή κιόλας, γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται η ομάδα, αυτός ο συγκεκριμένος προπονητής, γενικά ό,τι εικόνα βγάζει η ομάδα προς τα έξω, φυσικά και πρέπει να ασκηθεί κριτική και σκληρή κιόλας. Είναι λάθος. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, με αυτό που αγαπάς δεν μπορείς να διαφορείς. Υπάρχει όμως μία μικρή παράμετρος που παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Αύριο το βράδυ έχουμε αγώνα. Και όχι έναν αγώνα με έναν οποιοδήποτε αντίπαλο, με αυτούς που όταν ήταν στα κάτω τους τους κράτησαν σε επαφή μαζί μας, όταν έπρεπε να έρθουν στο ντέρμπι το δικό μας με μείον 4 ή με μείον 5, γιατί δεν σφυρίχτηκαν εις βάρος πέναλτι, γιατί αδιαφόρησαν στο ΒΑΡ, γιατί έδειχναν το μικρό σπίτι στο λιβάδι, στούντιο φούσκι, στρουμφάκια και δεν ξέρω εγώ. Κρατήθηκαν λοιπόν κοντά μας όταν έπρεπε να υπάρχει απόσταση και μετά ήρθε η δική μας σειρά να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Μην περιμένετε να ακούσετε κάτι άλλο. Θα ήμουν αλλού αν έλεγα ότι δεν είναι δικό μας το φταίξιμο στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αυτοχειρία. Βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας. Έρχονται εδώ, τους ισοπεδώνεις όπως έκανες πέρσι, τελειώνει η ιστορία και έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι, από εκεί που θα βρισκόμασταν στο συν 1, βρεθήκαμε στο μείον 7. Έτσι απλά. Πολύ μεγάλη γκρίνια, εννοείται, πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Μόνο σε ένα
σε ένα συμβάν σημειολογικό μπορείτε να καταλάβετε τι έχει γίνει. Πέρσι περικυκλώθηκε το πούλμαν στην Εγνατία Οδό για να τους σηκώσουν στα χέρια τους παίκτες, για να τους αποθεώσουν με καπνογόνα, με ιαχές, με φωνές, με φωτογραφίες, με λατρεία. Φέτος περικυκλώθηκε το πούλμαν για κράξιμο, για μπινελίκι, για ξεφωνητό, για να δείξουν στους παίκτες πόσο πολύ τους έχουν πικράνει, πόσο πολύ τους έχουν εξοργήσει, γιατί κυρίως θεωρώ εγώ, τουλάχιστον εγώ έτσι νιώθω, ο κόσμος νιώθει προδομένος όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από το πόσο παρατημένοι, το πόσο ράθυμοι, το πόσο σχεδόν αδιάφοροι παρουσιάζονται οι παίκτες, το πόσο νοχελικοί φαίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαστε σε σταυροδρόμι μετά από την ήττα από το Γαύρο εδώ μέσα και το ένα μονοπάτι οδηγεί στην εγκατάληψη, στο τα παρατήσαμε, στο δεν υπάρχει αντίδραση, και στο άλλο υπάρχει το μαχαίρι στα δόντια να πάμε, γιατί παλεύονταν αυτοί οι πόντοι, το συμπέντε. Νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε σε αυτό το μονοπάτι, κάναμε ένα βήμα στο λάθος μονοπάτι. Του δεν μπορώ, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν τ' άλλο. Υπάρχουν στη μέση και τα πληκτρολόγια, το ίντερνετ, μια μεγάλη ιστορία, το έχω πει και σε στιγμές χαράς, όπου μπορεί ο καθένας να βγάλει όλο αυτό που έχει μέσα του. Δεν ξέρεις και τι είναι αυτός που γράφει και τον κάνουν τον κόσμο τούρμπο. Αδέρφια να σκοτώνονται μεταξύ τους, παοκτσί με παοκτσί, για το ένα ή για το άλλο. Επειδή λοιπόν αύριο το βράδυ 9.30 ώρα έχουμε αγώνα κυπέλου με αυτούς, όλα αυτά, ναι, κριτική βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα απολογισμό μιας χρονιάς. Δεν γίνεται. Επίσης δεν γίνεται, δεν συνάδει με το DNA αυτού του τεράστιου συλλόγου να πετάμε λευκές πετσέτες. Και επίσης, εσύ φίλε που βρίσκεσαι στον πάγκο, απαράδεκτη η δήλωσή σου, μνημείο ητοπάθειας, μνημείο μη εμπιστοσύνης σε αυτούς τους παίκτες, σε αυτή την ομάδα, να λες ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Ντροπή. Και θα τα πω έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου. Και δεν με εμποδίζει κανένας και τίποτα, το ξέρετε. Απαράδεκτος φίλε. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχεις δείξει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν μπορώ να βρω κάτι. Δεν μπορώ να βρω. Προσπαθώ πάρα πολύ. Προσπαθώ. Δεν μπορεί να βγαίνεις την ώρα που μένεται πόλεμος, την ώρα που είσαι στη μάχη μέσα και περνάνε τα βόλια πάνω από το κεφάλι σου και να λες, παιδιά, να λες, για να γυρίσεις στους στρατιώτες και να λες τι να κάνουμε αφού οι άλλοι είναι πιο δυνατοί, είναι πιο... Τι το πάθια είναι αυτή? Πού είσαι, εις καταλάβει που βρίσκεσαι? Είδες τι έκαναν αυτοί οι ίδιοι παίκτες που δεν κατάφερες εσύ να τους εμπνεύσεις? Είδες τι έκαναν αυτοί οι ίδιοι, ίδιοι είναι. Και μου πει κανένας, γέρασαν, τι, 6 μήνες, 8 μήνες. Παραπάνω, και βγαίνει και κάνει αυτή. Δηλαδή, τι παραδοχή είναι αυτή πριν τα playoffs, πριν το διπλό αγώνα για το κύπελο με δάφτους, με τον ακατανόμαστο, βγαίνει και κάνει τέτοια δήλωση? Απαράδεκτος! Άρχισε να μου μπαίνουν ιδέες. Μήπως θες να φύγεις, ας πούμε? Μήπως το κάνεις επίτηδες? Μήπως έχεις συμφωνήσει με καμιά Sporting Λισαβόνας και μας φουντώνεις τα κεφάλια και μας γυρίζεις τα μάτια? Ζήτα μία συγγνώμη, πάρε ολοκληρωτικά την ευθύνη. Και κοίταξε πώς αυτούς τους παίκτες θα τους εμπνεύσεις. Πώς θα τους ξανακάνεις να πετάνε φλόγες. Πώς θα τους κερδίσεις. Πώς θα φτιάξεις την ομάδα. Τόσο πολύ σου άρεσε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, στο μεταξύ μας παιχνίδι. Τόσο ανώτερο τον έκρινες στο μάτς της Τούμπας. Μάλλον βλέπεις κάτι άλλο. Και αυτό που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, εξακολουθώ και το λέω. Με παρησία, με απόλυτη επίγνωση, κάθε φωνή έντου, κάθε συμφώνου. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Ούτε είμαι εδώ για να
διώχνω ή να φέρνω προπονητές, ούτε έχω τέτοιο ρόλο, ούτε θέλω κιόλας, ούτε. Πρόκειται τη δύναμη που μας δίνει το μικρόφωνο και ο πολλής κόσμος που μας ακούει να ανεβοκατεβάζουμε προπονητές ή να το παίζουμε, να πούμε, σε καμία περίπτωση. Λέω όμως αυτό που σκέφτομαι. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής. Τεράστια η δική σου ευθύνη, κύριε Φερέιρα. Τεράστια! Δεν μπορεί όμως να φταίει μόνο ο προπονητής. Πολύ μεγάλη ευθύνη των παιχτών που περιφέρονται μέσα στο γήπεδο, λες και είναι σωσίες. Λες και εσείς δεν είστε που σφίγατε τις γροθιές στα τάκλινγκ, στο κέντρο. Εσείς δεν είστε που σαρώσατε τους πάντες. Που ο αντίπαλος σκεφτόταν με πόσα θα φύγω, όχι αν θα κερδίσω ή αν θα χάσω. Με πόσα θα φύγω, θα χάσω με πολλά ή θα χάσω με λίγα. Που δεν κολώνατε πουθενά, που παίρνετε ντέρμπι μέσα έξω, που χτίσατε σερί ανίποτα. Εσείς δεν είστε. Και είπα και από την άλλη φορά και το επαναλαμβάνω. Αν αυτός ο προπονητής στα μάτια σας δεν μπορεί να σας εμπνεύσει, αν αυτός ο προπονητής σας φαντάζει λίγος ή είναι απόμακρος ή σας έχει μπερδέψει δεν ξέρω τι άλλο και δεν θέλετε να παίξετε για αυτόν, παίξτε για τον πρόεδρο. Παίξτε για αυτόν τον άνθρωπο που είναι στην κεφαλή και σας τα έχει δώσει όλα. Που σας περιμένει έξω από την τούμπα να σας αγκαλιάσει και να σας τα έχει όλα φροντισμένα. Τα εκατομμύρια, τις βίλες, τα εισιτήρια, τα δίδακτρα. Τα μπόνους, τα πριμ, τη χλειδί σας. Που δεν σας απασχολεί τίποτα άλλο. Όπως απασχολεί έναν μέσο Έλληνα ή έναν μέσο ξένο που ζει στη χώρα μας. Τα προστοσύν, τα έχετε όλα, είστε βασιλιάδες. Δεν νοείται να περπατάτε έτσι. Να έχετε τέτοια παρατημένη συμπεριφορά. Όσο και αν μην μπορεί ο προπονητής. Παίξτε λοιπόν για τον πρόεδρο. Παίξτε για το λαό αυτόν ο οποίος είναι εκεί. Βλέπετε. Παρά τη στενοχώρια. Παρά την πίκρα που του δίνετε, δεν ξεχνάει ο κόσμος αυτά που του δώσατε. Και ήταν εκεί στην τούμπα και έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να ακουστεί ούτε μια αποδοκιμασία. Παίξτε για τον εαυτό σας το τέλος. Δεν σας ενδιαφέρει η ιστοροφημία σας. Ναι, γράψατε ιστορία. Ναι, πήρατε 2 double, 3 κύπελα. Αλλά θέλετε να φύγετε όσοι φύγετε. Με αυτή την τελευταία εικόνα παραδοχής ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, παρετημένων παικτών, ανευρών, άοσμων, αγευστών. Αυτή θα είναι η τελευταία εικόνα που θα αφήσετε. Δεν σας ενδιαφέρει. Νομίζετε όσοι υπογράψατε πολυετή συμβόλαια ότι θα κάτσετε εκεί πάνω και θα παίζετε έτσι για άλλα 2 ή 3 χρόνια. Φίλε Μπίσεσβάρ, φίλε Βαρέλα, όλοι τέλος πάντων, όλοι δεν ξεχωρίζουμε τώρα, διαχωρίζουμε. Τεράστια ευθύνη λοιπόν στον προπονητή, τεράστια ευθύνη στους παίκτες, τεράστια ευθύνη στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Κύριε Μπράνκο, αυτός δεν είναι ο ρόλος σου. Και για όλα έχω το επιχείρημα και το αντιεπιχείρημα. Γιατί παντού υπάρχει μια δικαιολογία, βεβαίως, να την ακούσουμε, να την πούμε κιόλας. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ούτε έχουμε προσωπικές εμπάθειες ή συμπάθειες ή αντιπάθειες. Στον προπονητή. Αμέσως τι λένε, δεν το επέλεξε αυτό το ρόστερ. Ένα, το ήξερε ότι θα είναι δικό το ρόστερ. Δεύτερον, δεν έχετε κανένα άχρηστο ρόστερ που πέρσι τερμάτισε ένατο ή πάλεψε για την κατηγορία. Έχει το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών. Έχει ένα ρόστερ που ήταν αίτητο. Πόσους μήνες ξεχάσαμε πώς είναι ήττα. Είχε ένα ρόστερ που έτρωγε σίδερα. Έχει ένα ρόστερ καλύτερο από τον υπολείπων όλων. Θα τα απαξιώσουμε όλα τώρα, δηλαδή τους βγάλουμε άχρηστους. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα στο ότι δεν του πήραν αυτούς που ζήτησε. Βεβαίως, δικαιολογία. Ναι, εντάξει, δεν του πήραν. Και τι τον άφησαν. Με τίποτα άχρηστους. Όχι, λυπάμαι. Αυτό είναι το ρόστερ που σάρωσε τα πάντα. Άρα κάτι δεν έχεις κάνει σωστά. Άρα κάτι έχεις μπερδέψει. Άρα εσύ είσαι αυτός ο οποίος, αφού δεν σου πήραν αυτούς που ξέρουμε γιατί δεν σου πήραν, βεβαίως, εσύ λοιπόν καλείσαι, τι να κάνεις, απλά να συνεχίσεις αυτό που έκανε ο προηγούμενος. Και δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα συστήματα, ούτε οι τρόποι, ούτε τα πρόσωπα. Αυτά που αφορούν στον προπονητή, στους παίκτες. Βεβαίως, 3 χρόνια στα κόκκινα, ναι.
με πιέσεις εξωτερικές, με ένα πόλεμο από παντού. Ναι, αλλά δεν πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να βγάλετε αντίδραση. Τι έμειναν, 10-11 μάτς, δεν σας λέμε να παίξετε άλλα 3-4 χρόνια έτσι. Πού είναι ο εγωισμός σας, πού είναι η φλόγα στα μάτια σας, αυτά λέμε να βγάλετε. Βεβαίως κατανοούμε ότι δεν έχετε φαίνεται μηδενική επαφή με τον προπονητή, δεν σας εμπνέει. Είπαμε, παίξτε για τον πρόεδρο, παίξτε για τον λαό, παίξτε για τον εαυτό σας, για την υστεροφημία σας. Συνεχίστε αυτό που κάνατε. Παραδίδετε τα σκύπτρα έτσι, αμαχητή. Και δείχνετε εικόνα ανθρώπου που είναι ρήψασπης, που παρατάει την ασπίδα και λέει εντάξει τώρα στα play-off και τι θα, δεν μπορώ. Κόσμος, άμα ρωτήσετε έξω τον κόσμο, τον έχετε πραγματικά πικράνει και απογοητεύσει. Και επίσης, να σας πούμε ότι δεν είναι μόνο χειροκρότημα και αποθέωση και σας σηκώνουμε στα χέρια, λυπούμεθα. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη. Και στις τεράστιες ομάδες παντού στον πλανήτη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ο κόσμος δεν σας αποδοκιμάζει τώρα επειδή χάσατε. Σας αποδοκιμάζει επειδή παρουσιάζεται αυτήν την εικόνα. Λες και δεν θέλω ούτε καν να το πω. Λες και δεν θέλετε. Ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε υπονοούμε να αφήνω εγώ τέτοια. Ούτε περνάει από το μυαλό μου. Τίποτα από αυτά. Όλα. Τώρα καταλαβαίνετε έτσι τι ακούγεται. Παρεπιπτόντως. Ρε τη δική μας Ξάνθη, ε! Η Ξάνθη δική μας δεν είναι αυτή που μας στερεί το πρωτάθλημα τελικά. Που και εκεί έχω πάλι αντίρρηση βέβαια. Δηλαδή τι, άμα κερδίσαμε την Ξάνθη, η Ξάνθη ήταν δική μας. Κρινόταν αυτό από ένα αποτέλεσμα. Απλά δεν είδα όλα αυτά τα παπαγαλάκια που τόσο καιρό φωνασκούν και σκούζουν και τον πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό το σκοπό τους να μας αποσυντονίσουν, να μας αποδιοργανώσουν. Να στρέψουν αλλού την πηξίδα, να μην συζητάει κανένας για τα στημένα μάτς στα οποία εμπλέκονται, για τα έσχη που έχουν γίνει. Το καταφέρανε. Και βγαίνεις εσύ ρε Λεβέντη από την Πορτογαλία και λες καλύτερος. Πόσα εμπνεύσεις τους παίκτες σου. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος που είσαι ο στρατηγός, εσύ ο ίδιος που είσαι στην κεφαλή και πρέπει να τους εμπνεύσεις, να σφίξεις γροθιές και να τους πεις πάμε ρε, πρωταλληλτές είμαστε ρε γαμώτο. Είμαστε ο ΠΑΟΚ, ρε! Αντέχεστε τέτοιο πράγμα! Κάναμε μια στραβή! Πάμε να τους γαμπίμπι πόλους! Αναποδογύρισε και δύο πάγκους μέσα στα αποδυτήρια! Και κάντε όλα κούκκι! Και μπείτε! Μην ξεχνάτε ποιοι είστε! Δεν περάσανε χρόνια από αυτό που κάνατε! Και βγαίνεις και λες, τι να κάνουμε, καλύτερος ο Λουσόπα, ρε! Αλήθεια! Εσύ με ποιον είσαι, ρε Λεβέντη! Σοβαρά μιλάς, είναι καλύτερος Ολυμπιακός, λέει. Θα σε χειροκροτήσουμε ρε, για την ψυχολογία που δίνεις στους παίκτες. Για το πόση εμπιστοσύνη έχεις στις δυνάμεις σου. Λες και βρίσκεσαι σε κανένα χωριουδάκι, σε καμία ομαδούλα. Απαράδεκτος φίλε. Για να μην πω χειρότερες κουβέντες. Και είπα και το ξαναλέω, τώρα που έχω τρελαθεί με την δήλωση αυτή. Δεν φταίει μόνο αυτός. Εγώ δεν πάω ούτε να στοχοποιήσω, ούτε να βγάλω λάδι κανέναν. Εσύ κύριε Μπράγκο, με τον παχυλό, με τον τεράστιο μισθό, ποιος είναι ο σκοπός που είσαι εκεί, δεν είναι να απαλλάξει την ομάδα από τα ακριβά συμβόλαια, γιατί και εκεί υπάρχει το επιχείρημα. Δεν μπορούσε, δεμένα τα χέρια του. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να ξοδέψει. Τι λέτε ρε, αλήθεια, να σας πω εγώ το επιχείρημα. Για απάλλαξε τον ΠΑΟΚ από αυτά τα συμβόλαια τα τεράστια. Για απάλλαξε τον από τους Βέρμπλουμ. Και πίσω ο Εσίτη ήταν φτηνός, ας πούμε. Και διάφορα άλλα που δεν μπόρεσε να απαλλαγείς συμβόλαια. Από λάθος επιλογές. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή παίκτες μπορούν να έρθουν όπως ήρθε ο Μίσιτς και στο πιστώσαμε. Δανεική με οψιόν για αργότερα και αυτά. Δηλαδή αμέσως έτοιμη δικαιολογία. Δεν μπορούσε. Τραγικός μεταγραφικός σχεδιασμός. Αυτός ήταν από σένα. Πούλα κάποιους παίκτες. Απάλλαξε από τα βαριά συμβόλαια να έρθουν οι καινούργοι, να μπει νέο αίμα, να βοηθήσει την ομάδα. Αυτά, εγώ έτσι παιδιά τα σκέφτομαι. Αλλά πιο πολύ απ' όλα με τρέλανε αυτό. Μα καλύτερος Ολυμπιακός. Γελάνε οι άλλοι απέναντι, ορίστε λέει, το παραδέχεται λέει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω έφυγες με αυτή τη δήλωση, να ξέρεις φίλε. Δεν έχω κανένα δισταγμό να πω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πότε θα φύγεις,
Αλλά νομίζω εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά νομίζω ότι με αυτή τη δήλωση έφυγε. Θα φύγει σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε τρία. Δεν ξέρω. Μακάρι, το είπα και την άλλη φορά με τον Λουτσέσκου, το λέω και τώρα. Μακάρι να το γυρίσει. Πρώτη-πρώτη θα βγούμε και θα πούμε. Μπράβο σου. Αλλά εκτός ότι είσαι μπερδεμένος και δεν έχεις καταφέρει να περάσει τίποτα στην ομάδα, κάνεις και τρομερά άστοχες δηλώσεις. Ο Ελκαντουρί, ο καλύτερος παίκτης που γύμνασα ποτέ, που προπόνησα, άδειασμα στους υπόλοιπους. Μακάρι να είχα 11 Μίσιτς, πάλι άδειασμα στους υπόλοιπους. Δηλαδή, μέτρη της ψυχολογίας, τα σκέφτεσαι, ας πούμε, πριν τα πεις, γιατί μιλάς και πολύ. Και το κερασάκι στην τούρτα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Δηλαδή, πώς αυτούς τους παίκτες τους ίδιους θα μπεις στα αποδυτήρια αύριο και θα τους πεις πάμε, τι, πάμε να κερδίσουμε τους καλύτερους από εμάς. Αντί να πεις εμείς είμαστε. Εμείς πέρσι, εμάς είχαν να κερδίσουν αυτοί 3 χρόνια. Και γυρίσαν τη γη ανάποδα. Κομματικά, πολιτικά, οικονομικά, διοικητικά, δικαστικά, ψυχολογικά, με κάθε τρόπο για να με γκρεμίσουν από την κορυφή. Ξαναφέρτε την ομάδα, εσείς πιστέψτε το. Εσείς μπορείτε. Βγάλτε φλόγα στα μάτια. Πάρτε το μαχαίρι στο στόμα. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Θλίψη, φίλε, για τη δήλωσή σου. Θλίψη. Μνημείο ρήψασπη. Και εύχομαι πραγματικά να το γυρίσεις από αύριο. Και επειδή εγώ δεν έχω κανένα θέμα, ούτε κόμπλεξ προσωπικά, ούτε. Και δεν βγάζω κανέναν, αλλά το ξαναλέω. Τεράστια ευθύνη και των παικτών. Τεράστια και του σχεδιασμού του μεταγραφικού, όλοι. Κανένας, δεν έχω κανένα ζήτημα. Αλλά απαράδεκτος. Αλλά δεν ξέρεις ότι δεν έχεις άλλο στόπερ μαζί. Άμα τραυματιστεί ο Βαρέλα, άμα τραυματιστεί ο Ίγκασον, δεν ξέρει. Άσε έναν από αυτούς, είτε τον Μιχαηλίδη, είτε τον Μιχάη, άσε τον πάγκο. Μπορεί να γίνει μια στραβή. Στόπερ ο Βιερίνια. Τις κάρτες έτσι μετράτε. Τώρα που ο Αγκούστο και ο Ίγκασον. Ο Αγκούστο και ο Ίγκασον δεν νομίζω, δεν μετρήσαν τις κάρτες σωστά. Χάνει, λέει, 2 μάτς ο Αγκούστο στα playoff. Δεν μετρούσατε τις κάρτες. Να πάρει μια κάρτα επίτηδες με το γάβρο. Να εκτίσει δηλαδή τόσο. Τόσο πια. Στα αγωνιστικά του μάτς δεν μπαίνω καν. Δεν μπαίνω καν. Δηλαδή, μόνο ένα σωστό συνδυασμό και τον γκολ. Κατά τα άλλα, θλίψη. Αυτό που ένιωσα και στο μάτς με τον Γαβρό, που ένιωθα ότι οι παίκτες δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Αλλά και 0 πάθος. 0. Γίνεται ένα κόρνερ, σηκώνεται ο άλλος ανενόχλητος. Ούτε καν. Στα τάκλινγκ, στις μπαλιές αυτά, τίποτα. Τίποτα. Και βλέπετε ότι για το πέναλτι στο τέλος που δίνει σφαλιάρα ο άλλος την μπάλα, δεν λέμε. Πάλι. Κοιτάμε τα δικά μας πρώτα και μετά λέμε. Τι κοιτάς εκεί και τι το βλέπεις, δεν βλέπεις ότι δίνει σφαλιάρα στην μπάλα ο παίκτης Ξάνθης. Πώς το λένε, Βράσκα, και άστα. Τέλος πάντων, θα πάω σε διάλειμμα, τα είπα εγώ. Κρατήστε μόνο μία τελευταία κουβέντα. Αύριο έχουμε αγώνα. Και πρέπει να βγει αντίδραση. Όποιος θεωρεί ότι τελειώσαν όλα και ότι δεν υπάρχει στόχος, ο στόχος είναι η δεύτερη θέση και το κύπελο. Λυπάμαι πάρα πολύ αν σας το χαλάω και αν ακούγομαι δυσάρεστο σε κάποιους που λένε ότι ακόμα είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα. Μακάρι να μας διαψεύσει πανηγυρικά η ομάδα, να πάει και να τα πάρει όλα τα μάτς μέσα έξω, να κερδίσει τους πάντες. Αλλά θα πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Τόσο κράτησε η αντίδραση στα 2 μάτς με το Βάζελο στο κύπελο. Αυτό ήτανε, παιδιά. Γιατί να έχετε αδειάσει? Γιατί σας έφυγε η κάψα με ένα double μόνο? Εμείς λέμε ότι αυτό το double είναι η αρχή. Και περνάμε μήνυμα σε αυτούς που λένε ότι εντάξει, παρένθεση ήταν. Δεν είναι καθόλου παρένθεση, να ξέρετε. Δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ των εκατομμυρίων οπαδών, δεν πρόκειται ξανά να γυρίσει εκεί που ονειρεύεστε. Ποτέ. Ποτέ ξανά. Και αν νομίζετε ότι τα καταφέρνετε, καλά κάνετε. Έτσι. Υποτιμήστε μας. Γενικά δεν μιλάω τώρα μόνο για τα playoffs. Γενικά μιλάω. Αυτά έχω να πω εγώ. Συγχωρέστε μου και την ένταση. Αλλά έτσι όπως μου έρχονται, έτσι τα λέω. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Να θυμίσω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό
Android Box S Xiaomi από την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Τι δώρα έχουμε δώσει και από εκεί. Δώσαμε αφιγραντήρες, δώσαμε κινητά, δώσαμε τάμπλετ, δώσαμε ξανά κινητό, δώσαμε τρομερά πράγματα. Κάντε τη βόλτα σε την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα καταλάβετε αυτό που λέω. Εβδομάδα μπος θα μπούμε τώρα. Πάμε σε διάλειμμα, ήδη έχουμε 5 γραμμές στην αναμονή. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, πάμε, πάμε! Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχουμε ματς αύριο, εκεί καταλήγουμε. Θα πούμε όλα αυτά που θέλουμε, έχουμε ανοιχτές γραμμές. Αύριο όμως υπάρχει αγώνας κυπέλου, πάρα πολύ σημαντικός. Εννοείται πρέπει να είναι κατάμεστο. Το γήπεδο πρέπει να είναι ο νοός κατάμεστος, να σμπρώξει την ομάδα. Ιδού η πρώτη ευκαιρία για μια απάντηση σε αυτούς που βγάλαν γλώσσα φυσικά, που τους δώσαμε εμείς δικαίωμα. Εννοείται, εννοείται. Πριν πάμε στις γραμμές να θυμίσω ότι μαζί μας είναι το πιο όμορφο σύγχρονο μεζεδοπολείο στην πόλη, στον Εύωσμο, στην 25η Μαρτίου 79. Κοφίνι, υπέροχες γεύσεις, με χειροποίητα τα περισσότερα προϊόντα, όλα λάδια, μέλια, τσίπουρα, τα πάντα όλα εκεί, με την σφραγίδα του Γιάννη Φιντάνη, του σπουδαίου σεφ, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Την Πέμπτη έχει και ζωντανή μουσική. Όλα όσα θέλετε εκεί θα τα βρείτε, όλα όσα θέλεις να σου δίνει το Κοφίνι θα στα φέρει στο πιάτο σου. Και θα δώσουμε και τραπέζι εκεί την Πέμπτη. Ξαναλέω, Κοφίνι με κουζίνα υψηλού επίπεδου και κρεατικά και ουζομεζέδες. Special, τα πάντα, όλα σε ένα υπέροχο περιβάλλον στο Κοφίνι. Πάμε, πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα σμουσάκια. Καλώς τον, καλώς τον Δουβού, έχει κάνει μεγάλο άδειασμα στους άλλους τέσσερις. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή Σαρακοστή και καλή Άνοιξη. Σαραγιώργο. Όχι μόνο, να μην τα πιστώνομαι όλα, να μην τα παίρνω όλα δικά. Εντάξει, όλα και όλα δικά σου. Ας κάνουμε ένα νόημα το παιχνίο. Ναι. Για πες Γιώργη. Θέλω να πω ότι φταίνε όλοι και η διοίκηση. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές. Τώρα η αναλογία είπαμε είναι του καθενός. Ο καθένας, εμένα, ναι παιδιά, είναι υποκειμενικό τελείως αυτό, έτσι. 70-80% ναι. Φταίνει οι παίκτες. Λοιπόν, ναι. γι' αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Άλλος λέει ότι δεν μπορεί αυτοί οι παίκτες, φταίει μόνο ο προπονητής. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα εκατομμύριο και να λες ότι δεν με εμπνέει ο προπονητής. Γι' αυτό το έχουμε πει. Σε αυτό συμφωνούμε ότι όσο προπονητής και να μην μπορεί, δεν γίνεται να παρουσιάζει τέτοια εικόνα, ας πούμε, ενοχελική και οκνηρή. Αυτό έχει πέρα λοιπόν, τον προπονητή και τα συστήματα. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, νομίζω, έτσι. Ότι δεν γίνεται. Φταίει τα δικά του λάθη. Ναι, άλλο ρε παιδί μου. Δεύτερο. Για το ότι οι παίχτες είναι έτσι παρατημένοι όμως, παρουσιάζουν τέτοια εικόνα, δηλαδή κανένα πάθος, δεν μπορεί να ευθύνεται μόνο ο προπονητής, έτσι. Δεν φταίει ο προπονητής για όλο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι οι παίχτες πολλοί ξέρουν ότι θα φύγουν το καλοκαίρι γιατί αυτός ήρθε για άλλο πλάνο και έχουν παραιτηθεί, δεν ξέρω, έτσι απαράδεκτο, νομίζω. Απαράδεκτο, γιατί δεν πληρώνουν λεπτό γι' αυτό. Θεωρώ ότι ναι. Η δήλωσή του, νομίζω Κωστή, ότι είναι ο απεινιδωτής, ότι καταλαβαίνει ότι αν δεν γίνει και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Είναι η τελευταία ευκαιρία να κάνει ηλεκτροσόκ να τους επαναφέρει στη ζωή γιατί είναι κλινικά νεκροί. Αφού κάτω μέσα στα αποδυτήρια, φίλε. Κοίταξε, κάτω, όταν το κάνεις δημόσια, δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Περίμενε, δηλαδή δεν το αποδεικνύει όλο αυτό που λέει η δήλωσή του και το αποδεικνύει η εικόνα της ομάδος. Τι να πω, τέλος πω, εγώ διαφωνώ δηλαδή, τελείως με την δηλαδή, εγώ που τα λέω, εσείς που τα κάνετε. Ωραία, εσύ τι κάνεις, δηλαδή ο Ολυμπιακός του άρεσε τόσο πολύ στο μεταξύ μας παιχνίδι, τόσο ανώτερος είναι. Δεν του άρεσε, εγώ λέω το κάνει για να ξυπνήσει ο παίκτης, ότι αυτοί σας κερδίζουν, ξέρω και τα λοιπά και είσαι τόσο... Όχι δημόσια. Δίνεις έτσι νερό στο μπορεί να το έκανε κάτι για να μην... Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα ψάχνουμε να δούμε. Αύριο, μάτς. Για μένα αυτό. Η ομάδα δεν είναι η ίδια. Γιατί αν βγάλεις ότι είναι βασικός Βαρόσκι που δεν ήταν, ο Γιαννούλης που δεν ήταν, ο Ίγκασον που δεν ήταν και ο Μίσης που δεν ήταν, ο Μπίσε, ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο είναι οι σκιές του εαυτού τους και είναι τα 7-11 τα διαφορετικά για μένα. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Και ένα τελευταίο. Εγώ θα πω το εξής, και αυτό ζητώ από όλα τα αδέρφια. Μεγαλώσαμε απότομα και μας έδωσε το δικαίωμα η ομάδα, αλλά ζητάμε πολλά, είναι περίοδος προσαρμογής. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Ιβάν, είναι ο πιο αυστηρός κριτής
ζητάει τα περισσότερα και από εμάς τους ίδιους νομίζω. Ό,τι λάθη έχουν γίνει ξεκινάνε από τον ίδιο. Επιλογή τεχνικού διευθυντή, επιλογή προπονητή, παιχτών, δεν ξέρω. Ναι. Οι ίδιοι ξέρουν και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Γιώργος κατ' επέκταση. Και νομίζω ότι αυτοί θα ζητήσουν πρώτα τις ευθύνες από εκεί και όπως πρέπει. Εγώ θα στηρίξω απλά την ομάδα. Δεν θα γκρινιάξω αυτό να πω αυτός έτσι, αυτό εκείνος, πρέπει το να άλλο, κάνουμε, το άλλο από εδώ, εκεί, από εκεί. Εννοείται κριτική, αλλά είπαμε δίπλα. Ναι. Δεν εγκαταλείπουμε αυτό που αγαπάμε. Ούτε και, κριτική και, θα κάνω. Και σήμερα ακούσατε πώς ξεκίνησα. Ότι ναι, έλεγα, όχι. Κρατήστε λίγη από την αγάπη σας Κωστή, για τις δύσκολες στιγμές. Κωστή, άσε με λίγο, παρακαλώ. Είπες, άσε με να πω λίγο την άποψή μου. Εγώ λέω ότι ούτε κριτική θα κάνω. Να πω αυτό σε εκείνο το άλλο, ξέρω εγώ, φταίει έτσι, φταίει αλλιώς, να κάνει μπει ο ένας, να φύγει ο άλλος, δεν ξέρω εγώ, βάλω αυτόν, κάνει εκείνο. Δεν θα πω τίποτα. Απλά θα περιμένω τον Ιβάν να κάνει αυτά που πρέπει, όταν πρέπει, όπως πρέπει. Αυτό. Έγινε, Γιώργη. Να σε έχουμε ματς και νομίζω ότι μπορεί να τα κερδίσουν όλα τα ματς από εδώ και πέρα. Αν θέλουν, μπορούν να τα κερδίσουν. Μπορούν να παίξουν μπάλα, να έχουν καλύτερο πρόσωπο. Στο χέρι τους, φίλε. Αλλά ξέρουμε ότι... Ιδού η Ρόδος. Ακριβώς. Λοιπόν, ζούμου σου, καλημέρα. Ζούμου σου, αδερφέ μου, φιλιά. Πάμε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς τον. Καλά τα είπα ο Θουβού. Να ευχηθούμε και εμείς καλή Σαρακοστή. Τέτοια εβδομάδα να μην ξαναζήσουμε. Να πάνε όλα καλά. Ναι, σε όλα, σε όλα τα επίπεδα η εβδομάδα ήταν... Ακριβώς. Άστο. Μη συζητάς. Παιδιά, προσοχή αύριο, ότι και να γίνει, να είμαστε ψύχρεμοι. Μας περιμένουμε μπαλτάδες με τσεκούρια για να μας καθαρίσουν. Αλλά αυτό δεν το συζητάω καν, δεν πρέπει να γκρεμίσουμε... Τίποτε. Έτσι, θέλει... μόνοι μας τα πάντα. Ακριβώς. Για εννοείς για φασαρίες στην Κερκίδα και τέτοια. Ακριβώς. Ούτε καν, παιδιά, ακριβώς. Δηλαδή αυτό θέλουν τώρα, να πάμε σε αυτό, να πάμε και στο... Ακριβώς όπως και σε αυτό το μονοπάτι να τα διαλύσουμε όλα. Διάλυση δηλαδή. Αλίμονο. Κανένα νέο από το δραματισμό του Βαρέλα. Όχι, έχουμε... οριστικά. Σίγουρα δεν παίζει αύριο. Τώρα σήμερα νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα. Αν είναι θλάση, αν είναι έβαλε. Όσο για το θέμα της κάρτας, εγώ το ρίχνω το φταίξιμο στον τεχνικό του διευθυντή, τον κύριο Καρυπίδη. Αυτό τι. Ναι, δεν ξέρω. Ποιοι είναι υπεύθυνοι, ποιο είναι. Για τις κάρτες. Ο τεχνικός διευθυντής αυτός είναι υπεύθυνος. Βέβαια, είπε ο Φερέιρα στη συνέντευξη τύπου, το ξέραμε λέει, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι λέει και πήραμε το ρίσκο. Άρα δεν είναι ότι δεν είχε ενημερωθεί. Έτσι. Δεν ξέρω. Είπε ότι το ρωτήσανε για τις κάρτες, δεν ξέρατε ότι αυτή η παίκτη συμπληρώνω. Το ξέραμε λέει, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι και πήραμε το ρίσκο. Είπε. Άρα δεν είναι ότι δεν ενημερώθηκε. Και ευτυχώς από τη μία μεριά. Στην δεκάλεπτη καθυστέρηση δεν βάλαμε γκολ μετά το τέταρτο ή πέμπτο λεπτό, πόσο είχε δείξει. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί θα λέγανε πάλι. Τα σχόλια πάλι, θα γινότανε. Ναι, καλά, ότι ναι. Είδες, προσπαθούσε να τους βάλει μέσα στο παιχνίδι και κάνει και δείξει. Ήτανε λοιπόν, χέρι, όλα... ήτανε χέρι Γιώργο, άσχετο που εμείς είμαστε χάλια. Δώσ' το, τι φοβάσαι. Φοβάσαι, ο Χαλίφης ο Ιβάν. Στην ουσία, εάν δεν θέλουν τον προπονητή, ας γυρίσουν και ξεκάθαρα και να πούνε, όπως είχαν ο Γκαρσία τότε με τον Περέτα και λέει, αυτός ο προπονητής δεν μας εμπνέει, δεν μας κάνει. Δεν έχουμε όλο το φταίξιμο στον προπονητή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Προηγήσει στο τέταρτο λεπτό με 1-0 και σέρνεσαι. Το ίδιο ήταν το αποτέλεσμα και όταν παίξαμε στο Χαριλάο. Με το που χάνουμε τη δεύτερη ευκαιρία η ομάδα σερνόταν. Ναι. Τι να πω, θέλει προσοχή για αύριο και όλα να πάνε καλά. Γεια σου, Γιώργη μου. Τι? Δώσ' μου καλές ευχές, πάω για ξωνική τώρα σε αόρου. Άντε, μαζί μας είναι πάντα. Λοιπόν, 4-16 βάλεμε. Έγινε, Γιώργη μου. Σε φιλώ. Καλή δύναμη. Σε όσους αυτές τις μέρες έχουν θέματα υγείας. Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι είναι αυτό που τρώει τον ΠΑΟΚ τις 3-4 τελευταίες μέρες, Κωστή, ίσως και περισσότερο καιρό, αλλά τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Η διχόνοια
και η εσωστρέφεια. Δηλαδή, πλέον ακούω, βλέπω, διαβάζω, μαθαίνω ποιος φταίει, ο προπονητής, οι παίχτες. Τώρα ρίχνουν πειρά και προς τον Γιώργη του Σαββίδη, που φυσικά δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό. Ακόμα και από τους οπαδούς που πηγαίνουμε στο γήπεδο και από αυτούς που δεν πηγαίνουν στο γήπεδο, από παντού. Είπαμε, φίλε μου, Τσουκνίδα, κριτική, κριτική ναι, όχι ισοπαίδωση, όχι απαξίωση, όχι εξευτελισμός, όχι αποκαθήλωση. Είναι τελείως λάθος να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Μόνο που το καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε πρέπει. Ο μεγαλύτερος κριτική, λαός. Στα λάθη να τα διορθώσουμε, να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται όμως. Κωστή, ναι. Είμαστε ο καλύτερος λαός. Ο μεγαλύτερος λαός, αλλά έχουμε και πολλά κακά. Δηλαδή μπορούμε σε μια μέρα που, όπως είπες με τον Πούλμαν παράδειγμα, έτσι, πέρσι, την ίδια χρονιά περίπου, το σηκώναμε στον αέρα με βεγγαλικά και με τέτοια, και φέτος, στο ίδιο σημείο περίπου, πάλι τα ίδια, αλλά αντίθετα, να βρίζουν, να προσπαθούν να κάνουν ντου κτλ. Κτλ. Δύσκολα πράγματα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πού είμαστε. Ανεβήκαμε πάρα πολύ ψηλά σαν ομάδα, χάρη στον Ιβάν Σαββίδη και τον κόσμο φυσικά, γιατί αν δεν υπάρχει αυτός ο μεγάλος κόσμος, δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να κάνει αυτός από αποδυτήρια για να εμφανίσει, να εμφανιστεί ο αύριο ΠΑΟΚ με άλλο πρόσωπο και να δείξει κάτι καλύτερο. Φταίνουν και οι παίχτες, γιατί δεν μπορούν να παίρνουν τόσα χρήματα και να σέρνονται. Ήταν οι ίδιοι παίχτες κατά μεγάλο ποσοστό οι περσινοί, έστω και αν δεν παίζανε στην δεκάδα, γνωρίζουν πού είναι. Ναι. Πρέπει να μάθουν και κάποιοι ακόμα πού είναι, πού ήρθαν. Αλλαγές δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, για το σύστημα εννοώ, για την ομάδα εννοώ, αλλά αλλαγές όμως, όπως ακούω, φέρτε άλλον προπονητή, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, δεν γίνεται στα παιδιά τώρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή θα καούν όποιος γεννάται. Θα καεί. Θα δούμε τι είναι εμπιστοσύνη στην οικογένεια Σαββίδη, αυτοί που έδωσαν όραμα και πετύχαμε στόχους. Εντάξει, και φέραμε τίτλους στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έγινε, Τσουκνίδα. Θα ήθελα να πω, Κωστή, άμα θες, μπορεί να με βάλεις εκεί. Να σε βάλω, βεβαίως. 500, έγινε. Έτσι. Boy. Έγινε. 600. 600. Έγινε, Μανώλη. Έγινε. Boy. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μπορεί και να διαφωνούμε, παιδιά. Το λέω στο φίλο. Άντε, ρε Κωστή. Έλα, ρε Τάσο. Άντε, ρε Τάσο. Άντε. Τι γίνεται. Λοιπόν, σίγουρα στένε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την αγωνιστική κάμψη που υπάρχει στην ομάδα. Δεν σε ακούμε καλά, Τάσο. Έχεις πολύ φασαρία, πολύ... Δεν ξέρω, έχεις hands free. Έχει... Τώρα μήπως ακούγομαι καλύτερα. Καλύτερα, έλα. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ για αυτή την αγωνιστική κάμψη που παρουσιάζει η ομάδα. Αλλά θα πρέπει πάλι, θα το ξαναπώ, από τα λάθη του παρελθόντος να μαθαίνουμε και εμείς σαν κόσμος. Δηλαδή, η απαξίωση, η ισοπεδωτική κριτική, το πινελίκι, ειδικά τώρα σε ανθρώπους και σε άτομα που συνέβαλαν τα μέγιστα για να ζήσουμε αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, δεν είναι ανταποδοτική συμπεριφορά. Μα, είπαμε, γι' αυτό είπαμε ότι δεν ξεχνάμε αυτά που έχετε κάνει. Γι' αυτό είπαμε, κρατήστε λίγο από την αγάπη σας για τη δύσκολη στιγμή. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει καν να κάνουμε μια κριτική, μήπως και διορθωθεί κάτι. Αυτό λέμε. Δεν ισοπεδώνει κανένας. Άλλο σωστή επικοδομητική κριτική. Μα, νομίζω το καταλαβαίνετε. Άλλο πινελίκι και άλλο να νομίζει κάποιος ότι επειδή αγόρασε ένα διαρκείας έγινε τέτοιο συνιδιοκτήτης με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον. Και με τον γιο του τον Γιώργο Σαββίδη. Και αυτά τα απαξιωτικά, Γιωργάκη, κατήντησε στην ομάδα έτσι και τα λοιπά, εντάξει, μάλλον αρμόζουν σε πολύ μπερδεμένα άτομα που... Όχι, δεν ξέρω, αυτό το στυλ, το ύφος... Δεν ξέρω στον κόσμο ζουν μερικοί άνθρωποι. Και προφανώς, Κωστή, παίζουν και το παιχνίδι του Γάβρου, που στην ουσία βγαίνει με παχαιούς τίτλους και λέει ότι το πρόβλημα για τον ΠΑΟ, δείχνει και συμπόνια για τον ΠΑΟ σαν ομάδα, αλλά είναι, λέει, ο Ιβάν Σαββίδης. Α, ναι. Καλά, αυτός είναι, φίλε. Αυτό δεν θέλουν. Αυτός θέλει να φύγει. Να ξαναγυρίσουμε στην πρώτερη κατάσταση. Θα συνιστούσα σε όσους είναι τόσο ευάλωτοι στην όποια κριτική και στην όποια αντιμετώπιση, πρώτα λίγο να ψαχτούν με τον εαυτό τους
Και μετά πριν κριτικάρουν, να δούνε πρώτα απ' όλα ποιανόν το παιχνίδι κάνουν. Όπως και από τυχαίους χαζοχαχανούλιδες, δηλαδή ο Φωναντζίδες, που φυσικά όλα τα χρόνια αυτά εδώ πέρα τους έχει κάτι σαν αγκάθι στο λαιμό ο ερχομός του Σαββίδη, γιατί καταρρεύσαν όλα τα ηλίθια επιχειρήματά τους, τα εντρικαδόρικα και συντοχρόνο, και η ομάδα είχε μια απίστευτη άνοδο και έφτασε εκεί που έφτασε. Τώρα βέβαια ξαναξεπίδησαν, βρήκανε πάλι εκεί την ευκαιρία, ξεπίδησαν. Όσον αφορά για τον προπονητή που λες, σίγουρα η δήλωση αυτή που έκανε, ας το πούμε, ήταν και λίγο η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι όσον αφορά σε όλο αυτό που έχει συσσωρευτεί. Διαφωνώ τελείως με αυτό. Δηλαδή, βέβαια μπορεί και από τη μία και να θέλει να τσιγκλήσει και τον εγωισμό των παιχτών. Απλά ίσως προφανώς δεν θα πρέπει να το πεις ανοιχτά σε δημόσιο διάλογο. Κλειστείτε μέσα στα ποδητήρια και κάτω τούρμπο, άμα θέλετε. Ναι, γιατί ό,τι εσύ σαν προπονητή και ό,τι σαν οργανισμός και σαν άνθρωπος που έχεις να κάνει με αυτό το σύλλογο, το λες ανοιχτά, το παίρνουν οι απέναντι και το διαχειρίζονται φυσικά, και το χρησιμοποιούν φυσικά, σαν ένα τεράστιο πάπλωμα που κουκουλώνει όλη τους τη βρωμιά μετά. Εγώ είπα την άποψή μου, είπα και το εξής: αύριο έχουμε αγώνα. Ναι, θα τελειώσει σήμερα, θα κάνουμε την κριτική μας. Είναι λάθος να μην επισημαίνουμε τα στραβά. Το έχω πει πολλές φορές. Όταν αγαπάς κάτι, είναι λάθος να γυρίζεις την πλάτη. Λες, άστο μωρό, τι γίνει τώρα. Είναι λάθος, παιδιά. Έτσι πιστεύω εγώ, χωρίς να σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε ή ξεχνάμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και πού μας πήγαν. Γι' αυτό έλεγα, το θυμάστε, εσύ παλιός ακροατής. Έλεγα, κρατήστε λίγη από την αγάπη σας για τις στραβές. Έτσι. Τώρα πρέπει αύριο να γεμίσει το γήπεδο, να είμαστε εκεί, να σμπρώξουμε την ομάδα. Το γήπεδο να γυρίσει γεμίσει, όλο. Έτσι. Το γήπεδο θα γεμίσει, θα είμαστε εκεί πέρα. Απλά ίσως θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι και απίθανο. Κάποιοι παίχτες πραγματικά να φτάσανε στο όριο. Μπορεί να άδειασαν, να μην έχουν άλλο να δώσουν. Να πούμε κάτι, ρε Κωστή. Βιολογικά δεν μπορεί να συνεχίσουν να είναι σε όλη την χρονιά στα κόκκινα, εάν φτάσανε πια, χτυπήσανε τα βάνη με την περσινή χρονιά. Δεν είναι θέμα θέλησης ή μη θέλησης. Μπορεί αυτές οι διακυμάνσεις να προκύπτουν μέσα από αυτό το πράγμα. Ότι ναι, δεν έχουν πια και τις αντοχές να μπορούν να δίνουν σε κάθε παιχνίδι αυτά που να θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Μην δηλαδή προσπαθούμε να τους κρεμάσουμε. Μπορεί, αλλά υπάρχει, όχι, μπορεί, υπάρχει όντως, ένα κακό. Να μην. Αλλά να σου πω κάτι. Εμένα με ενοχλεί πιο πολύ η έλλειψη πάθους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βγάλε λίγο βγάλε μια αντίδραση. Δεν μπορεί να έρχεται ο Τσιμίκας και να αλωνίζει μέσα στην Τούμπα. Κάνε ένα φάουλ. Τράβα μια φανέλα. Ναι, παιδί μου. Ναι. Όσο και πάθος να θέλει να βγάλει ένας παίχτης, αν σωματικά, ψυχικά, από θέμα αντοχών, δεν μπορεί. Μόνο με το πάθος θα μείνει. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί πραγματικά κάποιοι παίχτες να φτάζουν εκεί. Ας το δούμε και από αυτή την πλευρά. Μπορεί. Μην αμέσως βγάζουμε και πυροβολούμε. Μπορεί όντως. Μπορεί να τελείωσαν. Σε αυτούς τους παίχτες μην ξεχνάμε που βιώνουν και όλα αυτή τη φετινή χρονιά. Βεβαίως. Το είπαμε. Έχει ασκηθεί τρομερά ψυχολογικό πόλεμο από την άλλη πίεση. Πλευρά. Ναι. Γι' αυτό είμαι αντίθετος στο να βγαίνει ο προπονητής και να λέει ανοιχτά κάποια πράγματα. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι περισσότεροι υπήρξαν και στην ομάδα που τους κλέψαν ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Δεν μπορεί, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, μαθαίνουν τα social media, όλα οι πληροφόρηση. 100% το είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Πολλές φορές. Έγινε, Τάσο, σε φιλό. Έγινε, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα. Θερμή παράκληση για να πάω σε διάλειμμα. Εδώ, ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Λοιπόν, καλή σαρά Κωστή καταρχάς. Εσύ δεν είσαι Κουζούρτσου, μην κάνω λάθος. Ναι. Έλα, γουρί μου, λοιπόν, έλα. Ήθελα να πω. Μισό δευτερόλεπτο. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτές οι δύο γραμμές. Θερμή παράκληση για να πάμε στο διάλειμμα στην ώρα μας. Και μετά ξανά έχουμε άλλη μία ώρα ολόκληρη γεμάτη. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Σε ακούω. Λοιπόν, οι παίκτες, παλιοί και νεότεροι, έχουν καταλάβει ότι για το λαό του ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο είναι το πρόσχημα. Είναι η αιχμή του δόρατος σε μια μάχη ηθικών αξιών. Αυτό το έχουν καταλάβει, πιστεύω. Σωστό. Οι παίκτες. Δεν είναι μόνο η μπάλα. Τώρα, δεν είναι μόνο. Αυτό που έχω να πω για τους παίκτες μόνο είναι ότι αυτοί που κάνανε κουμάντο στις ανανεώσεις και στις μεταγραφές, αν οι παίκτες είναι κουρασμένοι και είναι ξεζουμισμένοι, θα έπρεπε να το είχαν λάβει υπόψη τους. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει λάθος εκεί στο σχεδιασμό. Γι' αυτό τον τύπο, τον Καραγκιόζη, ο οποίος παριστάνει τον προπονητή. Όχι. Αυτό όχι. Παναγιώτη, σε κόβω.
Όχι. Όχι σε μένα. Τέτοια. Σεβασμό στη θέση του προπονητή. Όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και ξέρω ότι δεν είσαι τέτοιος τύπος. Όχι. Όσο αν φταίει, όσο σε ευθύνες και έχει, διαφώνησε, αλλά όχι χαρακτηρισμούς. Καραγκιόζης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όχι. Όχι. Ναι, καλημέρα. Σεβαστείτε τη θέση, το θεσμό. Δεν θέλω τέτοια σε μένα, παιδιά. Θερμή παράκληση. Όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς. Όση ευθύνη και αν έχει. Έτσι, αυτό είναι. Εδώ πέρα είναι όρος για να συζητάμε. Όχι. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε μου, έλα. Έλα, Θοδωρή. Στάβα και την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν έχουν επέκταση ψυχολογικά, ξεκολλήστε με αυτό το πράγμα και τρία χρόνια και πίεση και αυτό. 500.000 παίρνουν, το είπα και εσύ, 21 χρόνια δεν κάνεις δουλειά αυτή. Ναι. Ήρθε κανένας να σε πει, πω ρε φίλε, στα τρία χρόνια να κουράσεις, κάτσε λίγο να ερεμήσεις, Εντάξει. Και πού, στα τρία χρόνια στην κορυφή. Θοδωρή μου, ψάχνουμε να βρούμε, όχι άλοθη, ούτε δικαιολογίες, ψάχνουμε να βρούμε το γιατί ίσως. Ότι υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι γιατί, παιδιά, όποιος έχει παίξει σοβαρά ένα άθλημα, δεν σου λέω ότι καλά ποδόσφαιρο, αυτά είναι ευθύνες δικαιολογίες. Όταν είσαι επαγγελματίας παίκτης, έχεις όλα τα καλά, έχεις το παχυλό σου το μισθό, αυτά τα περί ψυχολογικών εκεί αδειάσαν κάμερα είναι για κλάματα. Εντάξει, μην τα λέμε τώρα και παραμεθιάζομαστε μεταξύ μας, όπως και μην λέμε και παραμεθιάζομαστε μεταξύ μας ότι ήταν πέναλτι. Κωστή, αν ήταν πέναλτι αυτό, γιατί εγώ γάβρος δεν πρόκειται να γίνω ποτέ, θα πρέπει να αποφύγει πέναλτι και στην περίπτωση που ήταν ο Μαωρίσιο με τον Αουγκούστο στο προηγούμενο μάτι με τη Λάρισα, που πολύ σωστά βγήκε ο Κόλκας και το είπε. Παιδιά, διαβάστε τον κανονισμό τι λέει. Εντάξει, πάμε παρακάτω, λέει, τώρα. Αν φύγει, όχι, μην τα πάμε παρακάτω. Όχι, ούτε καν, δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να το δώσει. Θα μπορούσε. Όχι, δεν μ' αρέσει που βγαίνει και προπονητής ο δικός μας και λέει, μας ακύρωσε ένα γκολ. Ρε φίλε, δεν μας ακύρωσε ένα γκολ. Η πρόταση λέγεται, μας ακύρωσε ένα γκολ, όταν θα πρέπει να μετράει. Όταν είναι offside, δεν λέγεται μας ακύρωσε ένα γκολ. Εντάξει. Όπως είδες, ο Δωρήμος λίγο προσεκτική και την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έτσι, στάθηκα απειροελάχιστα στη διαιτησία. Θεωρώ ότι θα ήταν υπεκφυγή, θα ήταν δικαιολογία. Συμφωνώ, απλά μην καθόμαστε και λέμε ότι ήταν χέρι. Χέρι ήταν, πέναλτι δεν ήταν. Δεν μπερδευόμαστε. Ναι, σταθήκαμε ελάχιστα εκεί, όπως σου είπα. Μπορούσε να το δώσει, μπορούσε και να το δώσει. Όχι, δεν μπορούσε να το δώσει καθόλου. Θα το δεχτώ. Εφόσον υπάρχει το VAR, δεν μπορούσα να το δώσω καθόλου. Εκτός και άμα λέμε έτσι και γιατί με το μάτι με την Λάρισα. Okay. Τέλος, μην λέμε παιδιά, τα σήκασε και τη σκάφη. Και να κάνουμε focus πραγματικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μας θέλει τίποτα άλλο. Ούτε τα δικαστήρια, ούτε ο ανάδρομος Ερμής, ούτε δεν ξέρω τίποτα ψυχολογικά μας. Άντε, Κωστή, τα λέμε αύριο δυνατά. Έγινε δυνατά. Παιδιά, ό,τι και να πούμε. Αύριο έχουμε αγώνα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το πιο εύκολο, όμως θα πρέπει το μυαλό μας να είναι εκεί. Όπως είναι λάθος το να κάνουμε τα στραβά μάτια και να μην μπούμε, να μην αναρούμε αυτά τα στραβά που βλέπουμε, να μην κάνουμε την κριτική μας, άλλο τόσο λάθος είναι να τα γκρεμίζουμε όλα. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Είπα, ο καθένας μπορεί να μοιράσει τα ποσοστά όπως θέλει. Όπως θεωρώ ότι είναι και λάθος να μην πούμε τίποτα απολύτως. Μην λέτε τίποτα. Και αυτό είναι λάθος. Αγαπώ. Όταν αγαπώ, επισημαίνω. Προβληματίζομαι. Ξενυχτώ. Τρελαίνομαι. Όταν αγαπώ. Όταν αδιαφορώ, εντάξει και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε. Και παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε λίγο με τους χαρακτηρισμούς. Το αν προσφέρει αυτός, αν έχει προσφέρει, το αν φταίει, αν δεν φταίει, αυτό είναι υποκειμενικό για τον καθένα. Και δεν έχω κανένα θέμα μαζί του προσωπικό, δηλαδή, πραγματικά. Μακάρι ο άνθρωπος από αύριο να το γυρίσει και θα βγούμε να το χειροκροτήσουμε ό,τι ακριβώς λέγαμε και με τον Λουτσέσκου. Μπορείς, γύρισέ το. Γύρισε το, βρες τον τρόπο. Όχι όμως χαρακτηρισμούς τέτοιους, ο Καραγκιόζης και. Παιδιά, όχι εδώ. Δεν θέλω. Το πιο εύκολο πράγμα. Σεβασμό δεν είναι μόνο στο πρόσωπο, στη θέση, στο θεσμό.
στο θεσμό του προπονητή. Αυτά έχω να πω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης είναι χορηγός της πρώτης ώρας και δίνει και σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο, ένα Android Box από την Xiaomi. Υπέροχα δώρα δώσαμε και θα δώσουμε και πάλι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Καταπληκτικά πράγματα στην Ανδρέα Παπανδρέου 10, εκεί στο Κορδελιό, 21 χρόνια και. Όσο για το πιο φρέσκο ψάρι, το πιο φρέσκο και νηστίσιμο τώρα, καλαμαράκια, μύδια, χταποδάκια, πεντανόστιμα, μοσχοβολάει ο τόπος. Μπαίνετε και στα δυο ιχθυοπολία και είναι πραγματικά λαμποκοπάει ο τόπος. Μοσχομυρίζει θάλασσα και όχι ψαρίλα. Δεν αφήνουν τίποτα εκεί που να μην είναι φρέσκο. Και με το χαμόγελο στα χείλη σας εξυπηρετούν και εξαιρετικές τιμές και φοβερή ποικιλία και ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα από το πρωί στο πιάτο σας. Και με τη λιβεριά 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το ρεόκαστρο. Φυσικά Νικολαίδης Αχορπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Εκεί θα βρείτε ψωμάρες, γλυκάρες, τουρτάρες. Τα πάντα. Υπέροχα και πεντανόστιμα. Και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, 20 χρόνια αυτός γνωρίζει TST, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Πραγματικά. Μπείτε και στο tsandekidiscars.gr να δείτε αυτό που λέμε. Κορυφαίος εδώ και χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Και είναι τέτοιες μέρες που έρχονται κάτι προσωπάκια υπέροχα, κάτι υπέροχοι άνθρωποι. Έλα Βασίλη μου, έλα Βασίλη μου από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαμε στα Πάτρια Εδάφη. Ήρθαμε να δούμε φίλους, αγαπημένους. Όλα καλά, όλα τέλεια. Μπράβο. Έλα, έλα και εσύ. Έλα, αγάπη μου γλυκιά. Έλα εδώ στο μικρόφωνο. Για πες εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ομάδα είμαστε? Παοκάρα. Παοκάρα. Δεν μασάμε τίποτα. Έτσι. Προχωράμε. Μπροστά. Μπράβο, λεβεντιά μου. Λεβεντιά μου, λεβεντιά μου. Να είστε γεροί. Σας ευχαριστώ. Βασίλης από τη Σαλαμίνα. Παλιός ακροατής. Δυνατός σε όλα. Σε όλα, σε όλα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Γεια σου, Χρύσα μου. Γεια, γεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, πάμε, πάμε στις γραμμές. Να πω. Να μην ξεχάσω να πω ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικές και πεντανόστιμες γεύσεις, καταπληκτικά πράγματα. Όταν θα πάτε εκεί θα με καταλάβετε. 705-750 τελιβεριά. Φυσικά Χαλβάς Λουκάς με συνταγή από την πόλη όπως παλιά, φτιαγμένη στο χέρι. www.lukas.gr. Μπείτε, ενημερωθείτε για τις 14 πεντανόστιμες γεύσεις. Γι' αυτό και εξάγει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Γι' αυτό και είναι τόσο εκλεκτός ο χαλβάς του, δεν το δίνει όπου να είναι. Και ξαναλέω, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Αυστραλία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, σε 14 υπέροχες γεύσεις χαλβάς Λουκάς, όπως παλιά η γεύση από τους παππούδες, από την πόλη Φερμένη. Πάμε να μιλήσετε εσείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Είπαμε, αύριο έχει αγώνα. Ό,τι πούμε θα το πούμε τώρα, ό,τι σχόλιο, ό,τι κριτική είναι να κάνουμε, πρέπει αναγκαστικά να τελειώσει σήμερα. Δεν μπορούν να σέρνονται αυτά τα πράγματα για μέρες. Περιμένουμε, εμείς πιστεύουμε σε εσάς. Το έγραψε υπέροχα η Μαρία Ιβού. Εμείς πιστεύουμε. Πιστέψτε κι εσείς τον εαυτό σας. Είναι 10 μάτς και τα 3 του κυπέλου. Είναι 13 αγώνες. Βρείτε τις δυνάμεις. Καθίστε, δείτε όλοι μαζί αγκαλιά το Invincible στην ταινία. Πώς πέρσι δεν μπορούσε κανένας να περάσει από σας. Εσείς οι ίδιοι είστε. Εσείς βρείτε λοιπόν. Βρείτε τα αποθέματα. Μιλήστε με τον προπονητή. Βοηθήστε τον και εσείς. Αν νιώθετε ότι είναι αυτός αβοήθητος ή δεν μπορεί. Όχι όμως δηλώσει ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από εμάς. Μας τώρα πολύ μας χάλασες με αυτή τη δήλωση. Βρείτε λοιπόν τα αποθέματα. Μπείτε μέσα και βγάλετε αντίδραση. Αρχής γενομένης από αύριο το βράδυ 9.30 ώρα. Στον Κατάμε, στον ναό. Αυτά. Λυπάμαι που διαφωνώ με κάποιους. Που μου λέει μη λες τίποτα, μην κάνεις καμία κριτική. Όχι παιδιά, είναι λάθος αυτό. Γι' αυτό που αγαπώ, δεν είπα να ισοπεδώσω. Και έτσι ξεκίνησα και αυτό εννοώ όλες τις μέρες. Κρατήστε λίγη από την αγάπη σας. Μην βγάζετε όλη σας τη χολή πάνω σε αυτό που αγαπάτε. Μην το ξεσκίζετε, μην του σκίζουμε τις σάρκες. Άλλο τόσο όμως λάθος είναι, σηκώνουμε χαλί, βάζουμε από κάτω τα σκουπίδια.
Για να αποφύγουμε πράγματα. Γι' αυτό μιλήσαμε έτσι μετά το μάτς με τον Γαύρο. Για να μην είμαστε έτσι με την Ξάνθη. Γι' αυτό μιλάμε τώρα, γιατί πρέπει να αλλάξει τελείως όλο το πρόσωπο της ομάδας. Να βγει αντίδραση. Τώρα είδατε, εγώ δεν μπαίνω καν να το παίξω τι. Προπονητής, βγάλε αυτόν, βάλε αυτόν, παίξε 4-4-2, παίξε 4-2-3-1, ανέβαστα μπάκαν εκείνο. Δεν μπήκα καν σε αυτό, δεν μπήκα καν. Μιλάω για συμπεριφορές. Αυτά υπάρχουν άνθρωποι που είναι η δουλειά τους. Άντε να πω εγώ μια άποψη, να την επιβάλλω. Όμως δεν γίνεται. Πάμε τώρα στις 5 γραμμές. Κληρώνουμε σήμερα, είπαμε, ένα καταπληκτικό Android Box S από την Xiaomi. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με μια καλημέρα, με ένα μπινελίκι, με ένα γλυκόλογο. Δεν με πειράζει να διαφωνώ. Το λέω στον Χρήστο. Δεν με πειράζει, φίλε. Δεν με πειράζει. Εμένα, η συνείδησή μου, αυτό μου λέει να κάνω. Τι θέλεις, να τα ισοπεδώσουμε όλα, να τους βγάλω όλους άχρηστους? Αυτό θέλεις? Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Όπως βλέπεις, θεωρώ ότι είναι ιερός ο θεσμός του προπονητή του ΠΑΟΚ. Για να αφήνω χαρακτηρισμούς. Και ο Παναγιώτης είναι όχι απλά φίλος, όχι απλά παλιός ακροατής, αλλά καταλαβαίνω. Όταν το θυμικό, όταν το αίμα βράζει, μπορεί να γίνουν και λάθη. Πάλι φίλος είναι, έτσι κι αλλιώς. Και ας διαφωνήσουμε με κάποιους που λένε, άλλοι μου λένε μη λες τίποτα, δεν γίνεται να μην πω τίποτα. Άλλοι φταίνε ισοπαίδωση, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Αύριο είναι μάτς. Δεν είναι τέλη Ιουνίου να κάνουμε απολογισμό. Εγώ λέω λοιπόν, μπείτε στο μονοπάτι της αντίδρασης. Στο μονοπάτι των σφιγμένων γροθιών, σε κάτι tackling και σε κάτι κερδισμένα around στο χώρο του κέντρου. Μπείτε σε αυτό. Μπορείτε. Εμείς σας πιστεύουμε. Τιμωρήστε αυτούς τώρα που σας απαξιώνουν. Αυτούς που σας κουνάνε το χέρι. Αυτούς που όλο τον καιρό έριξαν λάσπη, προσπάθησαν με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο να σας λασπώσουν, να σας κυλιδώσουν, να σας απαξιώσουν. Απαντήστε τους αύριο μέσα στο γνωστικό χώρο. Διαλύστε τους, μπορείτε. Αυτό περιμένουμε από εσάς. Την αντίδραση. Πάμε τώρα στις γραμμές. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον φιλάρετο. Καλώς τον. Έλα, φίλε μου. Έλα. Λοιπόν, να πω το... θα έχω σαν εικόνα ξεκάθαρα. Όταν ένας γονιός παλιά, γιατί τώρα ίσως δεν ξέρω αν ισχύει, του έφευγε το παιδάκι από τα χέρια και έτρεχε και ρίσκαρε. Μην πάει στο δρόμο, μην είναι αυτό και συμβεί κάτι. Και ο γονιός χτυποκάρδι έτρεχε, το προλάβαινε στο τσάφ. Εκείνη την ώρα, επειδή ο γονιός συνειδητοποιούσε πράγματα που το παιδί δεν μπορεί να τα συνειδητοποιήσει, γινότανε χαμός. Φωνές, κακό, τραντάγματα, μην το ξανακάνεις και αυτό. Και γινότανε ένας χαμός πιο πολύ, γιατί ο γονιός πονούσε περισσότερο με τον τρόπο τη στιγμή εκείνη. Όμως ήταν εντελώς λάθος αυτές οι κινήσεις. Γιατί το μόνο που κατάφερνε είναι να πανικοβάλει και το παιδί που δεν είχε καταλάβει τίποτα, και στο τέλος να μην καταλάβει τι έκανε και τι δεν έκανε. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει νόημα να καταστρέφουμε τα πάντα. Δεν έχει νόημα να εξαφανίσουμε κάθε δυνατή όχι, αντίδραση. Ναι, όχι βέβαια. Αυτό θα είναι, με αυτό θέλουν και οι αντίπαλοι μας να βγω σήμερα τι. Να βγούμε μάλλον όλοι και να πούμε άχρηστοι. Δεν μπορείτε, ξεφτιλίζετε, κάνετε ράντε, να φύγετε πρόσκυλα έτσι αλλιώς. Δεν υπάρχουν αυτά. Και να το πω ότι είναι και ασέβεια, ασέβεια και στο σήμα, ναι, έτσι, στο έμβλημα, είναι και ασέβεια γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι που μας πήγαν στα ουράνια. Αυτοί οι ίδιοι έχουν γράψει ιστορία. Μα δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις, Κώστα. Δηλαδή εκεί είναι το θέμα μου. Ότι ας το δούμε λίγο πιο μακροχρόνια. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτιαχτεί μια ομάδα. Σίγουρα κάποιοι δεν θα μπορούν, θα αποσυρθούν. Κάποιοι πρέπει να μπουν στη θέση τους. Δεν μ' αρέσει το να ψάχνουμε να βρούμε πάλι παίκτες απ' έξω. Θέλω να εκμεταλλευτούμε τους παίκτες από μέσα. Θέλω να φτιαχτεί η ομάδα από παίκτες που έχουν τη διάθεση να το κάνουν. Επειδή μιλήσαμε για, άκουσα ότι μπάλα παίζουνε, σιγά τι γίνεται. Δεν είναι απλό, παιδιά. Το να παίξεις μπάλα ή να γίνεις ένας αθλητής είναι εύκολο. Το να κάνεις πρωταθλητισμό όμως δεν είναι απλό. Είναι συγκυρία πολλών πραγμάτων
πρέπει να πετύχουν. Είναι ναι. πολλά μαζί που πρέπει να έχουν αποτέλεσμα για να γίνεις πρωταθλητής. Και τι πρωταθλητής, να σπάσεις όλα τα ρεκόρ. Να μην αφήσεις ένα ρεκόρ απ' έξω. Αυτό λοιπόν θέλει τουλάχιστον να καταλάβουμε με ψυχραιμία όσο μπορούμε για να έχουμε το καλύτερο όφελος. Και αν χαθεί κάτι, δεν χάθηκε τίποτα. Στη συνέχεια να είμαστε πιο δυνατοί. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σας ακούμε με ανοιχτές γραμμές. Εδώ είμαστε. Όπως έχω πει και στις καλές και στις δύσκολες. Δεν κλείσαμε ποτέ γραμμές. Ποτέ. Αυτό είναι συνειδητή απόλυτα. Ειδικά στις καλές μέρες μπορεί να μην βγάλουμε. Στις κακές όχι. Νιώθουμε το ίδιο πράγμα. Ναι, καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Καλώς τις έρες. Ναι, Κωστή. Ναι. Καταρχήν όσον αφορά το πρωτάθλημα, αν έχουν την ίδια εικόνα, την ίδια απόδοση, όντως έχει χαθεί. Αν δείξουν την εικόνα που είχε η περσινή ομάδα, μπορούσε να το γυρίσουν οι παίκτες. Εδώ, μακάρι, εδώ είμαστε, φυσικά. Τα παιχνίδια απ' όλα τίποτα δεν έχει χαθεί. Αλλά με αυτή την εικόνα. Όχι, δεν θέλω να λέω. Τι να λέμε τώρα. Όχι, με αυτή την εικόνα, όντως, γιατί και εμείς είχαμε να σου πω κάτι, Κωστή. Πάλι στην Ξάδη, εμείς είχαμε 6 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και το χάσαμε. Έτσι μπορεί να το χάσουν κι αυτοί, αν είμαστε καλοί. Αν δεν είμαστε καλοί, όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πάμε παρακάτω, για το λάθος που έκανε ο προπονητής. Ναι. Δεν κάνεις τέτοιες δηλώσεις αν θέλεις να συνεχίσεις να είσαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι απαράδεκτες, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πολύ, πολύ με στεναχώρησε, πολύ δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν, δηλαδή την ώρα της μάχης που μένεται η μάχη και χωρίς να είναι και αλήθεια κιόλας, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν απέναντι καμιά υπερομάδα, λέγεσαι, τι να κάνω. Μεταξύ μας, μάτι τι δηλαδή, σου άρεσε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός, Φερέιρα. Τι να πω, στεναχώρησε, φίλε. Δεν λες τέτοιο. Για μένα καταρχήν υπάρχει και το αν θέλει ο Γκαρσία. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί το αν θέλει, αν είναι γι' αυτόν κατάλληλο το timing. Ξέρει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ξέρει την ΚΑΠΑ 19, ξέρει την ομάδα. Με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα για να διορθώσει ένα κακό, μια κακή επιλογή που είναι μια βιαστική επιλογή, γιατί προπονητής 8 μήνες για μένα δεν έδειξε πολλά πράγματα. Δηλαδή βλέπω η ομάδα δεν μπορεί να βρει ένα κορμό, να βρει ένα στυλ παιχνιδιού, να. Δηλαδή έχουν την μπάλα μέσα και δεν ξέρω τι να την κάνουν. Ούτε σε στημένα, ούτε πουθενά. Ευθύνη πολλά. Κάτι που βρήκε σε μεγάλο βαθμό έτοιμο. Τον γκρέμισε, έχει ευθύνες. Χωρίς όμως να μπορώ να πω ότι φταίει μόνο αυτός. Δεν το κάνω. Σίγουρα φταίνει και οι παίκτες, αλλά γι' αυτός καμιά φορά τους παίκτες μπορεί να τους κάνει να τους ανακατεύει πάρα πολύ. Τι να πω. Τώρα, άλλο βάζει δεκάρι, δηλαδή τη μια βάζει το μισδεκάρι, την άλλη βάζει το λάμπρο, την άλλη δηλαδή συνέχεια κάνει αρχημίες. Ούτε είναι δεκάρι. Δεν γίνεται, βάζει ο καθένας στη θέση του αυτό που φωνάζει. Ούτε λάμπρο δεκάρι δεν είναι. Και προχθές κάνει το χειρότερο του παιχνίδι, γιατί δεν είναι εκεί η θέση του. Δεν είναι. Δεν είναι. Και ο Μίσιτς πόσο μόνος του θα αντέξει να παλεύει. Πόσο. Τέλος πάντων, τώρα πιάνουμε, μην μπούμε. Βλέπετε ότι δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, δηλαδή ο παίκτης αυτός, βάλε αυτόν, βγάλε εκείνον. Δεν κοιτάμε γενικά τι πρέπει να. Η συμπεριφορά πώς πρέπει. Η αντίδραση. Στην ψυχολογία πιστεύω μπορεί να πέσει μεγάλο βάρος. Έτσι. Και λάθη που γίνονται. Δεν μπορεί να πηγαίνεις χωρίς να υπάρχει ένα πληρωματικό στόπερ, ρε παιδιά. Ναι. Και να βλέπουμε το Βιερίνια στόπερ. Δηλαδή αυτό δείχνει και μια. Τι να πω, μια προσέγγιση επιφανειακή της κατάστασης. Δεν ξέρω τι να πω. Όσον αφορά αύριο, το μόνο που μπορούν να αλλάξουν είναι ψυχή, πάθος και διάθεση. Ο προπονητής για μένα τίποτα άλλο σε αυτήν την ομάδα έτσι όπως το έχει καταφέρει. Αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό. Να τους βάλει στη θέση τους και να παίξουν με ψυχή, με δύναμη και με πάθος. Τίποτα άλλο. Έγινε, Στελάρα μου. 2283, τα λέμε, φίλε. Βεβαίως, βγάζω. Γεια σου, Τέλειο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα Κωνσταντίνε μου. Καλώς τον. Καλημέρα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Καλώς τον χορευτή μας. Τσουμουσού αδερφέ πάντα. Τα είπες πολύ καλά. Έχουμε στενάφορες μέρες. Τι να κάνουμε, θα έρχονταν κι αυτές. Αλλά είναι και αυτό που είπες αδερφέ, ότι δεν μπορεί ένας προπονητής να λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ τον είχα πιστέψει Κώστα τον προπονητή. Αλλά με θυμίζει τώρα τελευταία τον Ντούντορ. Όταν αλλάζει συνέχεια τους παίχτες από εδώ, από εκεί, δηλαδή δεν μπόρεσε να βρει ένα κολλάι στην ομάδα, ένα σύστημα. Και αυτό που λέγαμε από την αρχή, δεν ήθελα να το πω ρε παιδί μου από την αρχή, ότι έπρεπε να αφήσει την ομάδα με το σύστημα το περσινό σιγά σιγά και σιγά σιγά να το αλλάζει. Αυτός πήγε κατευθείαν δηλαδή στα δικά του τα νερά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν έχουν πίστη οι παίχτες ρε παιδί μου, δεν έχουν θέληση, δεν έχουν πάθος, τίποτα δεν έχουν.
φταίνει και αυτή λίγο. Όχι λίγο. Όπως λες, είσαι επαγγελματίας. Όχι λίγο. Ναι. Όχι, μην το φορτώσουμε. Μην πάμε δηλαδή 90-10 ευθύνη στο Φερέιρα. Δηλαδή περνάει ο παίκτης δίπλα σου. Τράβα τη φανέλα, κάνε ένα φάουλ. Βγάλε πάθος, πέσε με πάνω στην μπάλα. Παίξε για τον πρόεδρό σου, παίξε για τον κόσμο, παίξε για τον εαυτό σου. Άμα λέει ο προπονητής δεν μπορεί να σε εμπνεύσει. Ναι. Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, αν τον κρατήσουν και τον χρόνο αυτόν τον πρόεδρο. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε, αλλά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Έχεις το κύπελο μπροστά και το πρωτάθλημα. Εντάξει, το πρωτάθλημα πιστεύω χάθηκε. Στους 5 βαθμούς μπορούσαμε, στους 7 δεν μπορούμε. Άστο, για μένα. Γιατί βασίζεται και τους άλλους τώρα. Για είναι μένα και προσωπικά. Είναι και τι πρόσωπο θα δείξουμε. Μαθηματικά δεν μπορείς να πεις ότι χάθηκε, αλλά αν είναι έτσι η ομάδα. Μαθηματικά δεν χάθηκε, αλλά πρέπει να γίνουν δηλαδή. Όχι, πρέπει να πάρω όλα τα μάτς μέσα έξω, να κερδίσω τους πάντες. Μακάρι! Εμείς αυτό θέλουμε. Δεν είναι μακάρι. Γιατί φέτος πίστευα. Και χωρίς να έχει ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα, βέβαια. Μαρε Κώστα, πριν από 10 μέρες, με μία νίκη πηγαίναμε στο συν 1. Και βρεθήκαμε ξαφνικά στο μείον 7. Έτσι. Από ό,τι ξέρω, στεναχωρήθηκα πολύ κι εγώ. Τώρα τουλάχιστον να πάμε να χτυπήσουμε το κύπελλο. Τελείως. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Έγινε, Λεβεντιμάτη. Χαιρετούς. Γεια σου, γεια σου, Κώστα. Γεια, πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Γεια σου, Μένιο, καλή Σαρακοστή. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, είσαστε εραστέχνες φίλαθλοι, σας καταλαβαίνω απόλυτα και μιλάτε και σε επαγγελματικό κομμάτι. Είστε εραστέχνες σαν και εμένα. Έχετε κάνει αμέτρητες προτάσεις που να παίξω Βιερίνια, αριστερό μπακ. Όχι, βγάλε το Μάτος να παίξω Βιερίνια δεξί μπακ. Όχι, μπορεί να παίξει και δεξί χαφ. Όχι, θα παίξει χαφ που θα βγαίνει και αριστερό εξτρέμ. Θα πάει να παίξει σεντερφόρ. Σήμερα εσείς όλοι που βγήκατε και όλοι που θα βγείτε να πείτε ότι δεν κάνει σεντερ μπακ. Μήπως θέλετε να κάνετε εσείς την εντεκάδα, ρε. Ρε! Θέλετε να κάνετε εσείς την εντεκάδα. Να μην χαρακτηρίσω, μου λες, Κωνσταντίνο. Είστε βλαμμένοι, ρε. Έλα, εντάξει. Τα μάθεις να μιλάς, Μένιο. Θα μάθετε να μιλάτε. Δεν θα χαρακτηρίζεις ακροατή. Πρέπει να το εξηγήσω, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνεις. Βγαίνεις και χαρακτηρίζεις τους υπόλοιπους ακροατές βλαμμένους και εγώ θα σ' αφήσω. Είσαι σοβαρός. Πες μου. Επειδή έχουν άλλη άποψη από σένα, λαλίσατε εντελώς. Για συνέλθε λίγο, ρε Μένιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Είναι που είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Εσένα κανένα σε χαρακτήρισε για αυτά που λες. Δεν θα χαρακτηρίζεις. Διαφώνεις όσο θες με τους άλλους. Πάμε. Άντε, γιατί με φουντώσατε πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Αλώστον, σε ακούμε στο βάθος λίγο πιο... Έχεις κορδόνι, μιλάς με χατσφρί. Μισό λίγο, ναι. Περίμενε, ναι. Αν έχεις ανοιχτή ακρόαση. Ναι, καλημέρα. Έλα, τώρα βεβαίως, τώρα καλύτερα. Έλα, 5.33, έλα. Έλα, Θοδωρή, δεν σε κατά, έλα, έφυγες και διαλύθηκε ο τόπος, ρε. Δεν είναι πράγματα ρε, αυτά, εσείς, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Μια εβδομάδα έλειψα, ρε. Μια εβδομάδα σας άφησα μόνο. Να κορονοϊ, να, στα σας σύνορα, πήγαινα, να, στο αυτά, σύν δύο, ρε. Στο σύν ένα σας πήγαινα και σας άφησα στο μήνες τάρι. Τι είναι αυτό, σας δείξω. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανα ένα μεγάλο, εμένα... να ξέρεις, έκανα ένα μεγάλο ταξίδι με Κάραγιαν. Ναι. Λοιπόν, γιατί πήγα γονείς κάτω, δηλαδή το διήμερο κατέβασα τους γονείς μου. Λοιπόν, κάτω Αθήνα, για να ταξιδέψουν από εκεί και είχαμε την κουβέντα σου στην επιστροφή στο ταξί. Λοιπόν, ναι. Και συζητούσαμε διάφορα. Δεν θα ξαναφύγεις. Τέλος, αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Πας και φεύγεις έτσι, τι δουλειά έχεις. Μέχρι και στη Λίβερπουλ που πήγες, έκανε ήττα. Η Λίβερπουλ. Έγραψε λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο. Ρε Κλοπ, πού πας, λέει, χωρίς κούφο για το αίτητο πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με εξόργησε και εμένα η δήλωση αυτή του Φερέρε ότι είμαστε κατώτεροι. Αλλά ξέρεις τι, για να το λέμε πρέπει να το πιστεύουμε κιόλας. Δηλαδή εγώ ακόμα πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Όχι, δεν έτσι, όχι έτσι, λέμε. Βάζουμε αστερίσκο. Μαθηματικά, κοίταξε, βάζουμε με τις εμφανίσεις που κάνουμε, ναι. Δεν θα πάμε. Αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε μαθηματικές ελπίδες.
και εξαρτάται από, έχουμε καλύτερο υλικό και εξαρτάται από τα πόδια μας. Αυτό είναι δικό μας. Θες με εσύ αν νικήσουμε παντού και κάνει μια ήττα στην ΑΕΚ μέσα ή μια ισοπαλία, ποιος παίρνει το πρωτάθλημα. Όχι, αν τους κερδίσω μέσα έξω. Εγώ βάζω αστερίσκο, παιδιά. Δεν μπορώ να κατηγορώ το Φερέιρα όταν δεν το πιστεύω εγώ ο ίδιος. Αν το πιστεύουμε, πάμε να το κάνουμε. Απλά, Θοδωρή μου, δεν είναι ένας οποιοδήποτε που εκφράζει έτσι μια δημόσια άποψη. Είναι αυτός που πρέπει πρώτος. Ακριβώς. Να το μεταλαμπαδεύσει. Ακριβώς. Να το εμφυσπέψει. Αλλά και εμείς με το, δηλαδή, κάναμε δύο ήττες. Ωραία, κάναμε δύο ήττες. Πέσαμε να πεθάνουμε. Δηλαδή, τώρα τι να κάνουμε, χάσουμε και το κύπελλο. Α, χάσουμε και το κύπελλο για αυτόν τον λόγο. Δεν τελειώνουν τίποτα. Τελειώνει και το τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτησης της κανονικής διάρκειας και των καθυστερήσεων. Και μετά, και μετά κάνεις και μετά ό,τι θέλετε. Και μετά κάνεις ταμείο. Θα είναι ένα καλοκαίρι πολύ έντονων αλλαγών. Όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τώρα στην παρούσα φάση κριτική μεν, όχι αποδόμηση, όχι αποκαθήλωση όλα, όχι διάλυση ρε παιδιά, αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνετε ότι θέλουν να μας πάνε σε αυτό το μονοπάτι. Και προσοχή στην κερκίδα, αν κάποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να συγκρατηθεί πια, να μην πάει παιδιά, αυτό θέλουν, να είναι το κερασάκι. Εγώ αύριο το βράδυ θα πάω στο γήπεδο και θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα. Αυτό. Και όταν θα τελειώσει και η τελευταία αγωνιστική, αυτό, τότε θα κάνουμε ταμείο και θα πούμε είμαστε καλοί, δεν είμαστε καλοί. Θα βγάλουμε το λαρίκι μας. Μέχρι τότε δεν με νοιάζει τίποτα. Εμείς μαζί για μια ζωή λέει. Όχι εμείς μαζί μόνο στις νίκες και στις χαρές. Δεν λέει έτσι. Εμείς μαζί μόνο στις χαρές. Δεν λέει. Από ό,τι ξέρω λέει εμείς μαζί για μια ζωή. Και μια ζωή έχουμε περάσει από διάφορα. Και αυτό τώρα. Εμείς μπορούμε να το γυρίσουμε, αλλά πρέπει να το πιστεύουμε και πρέπει να δείξει άλλο πρόσωπο. Έτσι δεν. Δεν θέλω να λέω φούμαρα τώρα, να πουλάω ελπίδα ψεύτικη, δεν με το έχω κάνει ποτέ. Ποτέ. Γεια σου 533 και να μην ξαναφύγεις. Φιλιά, φιλιά. Σε όλη την τάξη, way, σε όλα τα παιδιά. Πάμε, παρακαλώ, ναι. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα από Μονάχο, καλημέρα. Καλώς τον αστικατζή του Μονάχου, το φίλο μας. Έλα και χιονίζει εδώ, άσε. Χιονίζει. Χιονίζει, γεια μου. Έτσι, ε. Μάλιστα. Ρε, φίλε, μας έχει ψοφίσει το κρύο. Συγκλονιστική αντίδραση των παιχτών από κοινού της Μπάγερν και της Χόφενχάιμ. Θέλω μόνο μία, μου επιτρέπετε μόνο μισό δευτερόλεπτο να το πω. Χαμός έγινε, Κώστα. Στα πανό που έχουν βγει για τον ιδιοκτήτη της Χόφενχάιμ, τον πολυεκατομμυριούχο, τα οποία είναι εμετικά. Για τη μητέρα του, για τον ίδιο, ναι, πολύ βαριά πανό. Που όλο αυτό ξεκινάει επειδή κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει οι μετοχές να είναι στους παίκτες και ενώ εκεί αυτός έχει βάλει τα εκατομμύρια του, έχει να κάνει με κάτι τέτοιο και με κάποια τιμωρία κάποιων οπαδών της Dortmund που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μάτς στο Hoffenheim κτλ. Βγήκαν εμετικά πανό, σταμάτησαν οι παίκτες και παίζαν μεταξύ τους πασούλες. Έτσι, οι ίδιοι πήγαν στις κερκίδες να κατεβάσουν το πανό, να. Και στο τέλος έπαιζαν πασούλες τα τελευταία 10 λεπτά για να δείξουν την αντίθεσή τους, τον αποτροπιασμό τους για τα εμετικά πανό, για τη μάνα του, για τον ίδιο. Ήταν επειδή εγώ μιλάω τη γλώσσα, δεν έχω σπουδάσει. Έτσι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λένε τα πανό. Έτσι, για το Σαββίδι το πανό για τον Ιβάν στην Τούμπα. Δεν θυμάμαι. Όχι στην Τούμπα. Όχι στην Τούμπα. Αλλού βγήκε το πανό. Έτσι στο Καραϊσκάκι, θάνατο σε σένα και στην οικογένειά σου, στα ρώσικα κιόλας, έτσι. Και διάφορα άλλα πάνω κατά καιρούς. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτά που είπες. Έτσι, είμαι στη ίδια ηλικία, από πιτσιρίκο στην Τούμπα, λατρεύω, πεθαίνω για τον ΠΑΟ και είμαι στο εξωτερικό. Πιστεύω στους παίκτες, αλλά θα πω στα ίσα, το πρωτάθλημα για μένα έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να χάσει έναν αγώνα ο Γαύρος, να πάει περπατώντας στα play-off. Έτσι. Δεν το πιστεύω προσωπικά. Μακάρι να διαψευστώ. Πολύ δύσκολο. Έχει μεγάλη διαφορά. Πρέπει εμείς να αλλάξουμε. Έτσι εννοείται ότι. Δεν βάζω καν αστερίσκο. Αν είμαστε έτσι. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει, φίλε. Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τελευταίο προπονητή που πέρασε από τον ΠΑΟΚ να είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από εμάς. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κανέναν. Κάποιον να το είπε. Εγώ δεν θυμάμαι, φίλε. Νομίζω παρεμφερή δήλωση είχε κάνει ο Τούντορ σε εμάς με τον Πανθρακικό, αν δεν κάνω λάθος. Ίδια τακτική έχουν και οι δύο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς. Αλλά δεν γίνεται να λες τέτοια κουβέντα. Χάσει, Κωνσταντίνε, έχει χάσει αποδυτήρια, έχει χάσει ψυχολογίες, έχει χάσει επικοινωνίες. Δεν μπορεί να πλησιάσει τους παίχτες. Είναι δεδομένο. Οι παίχτες δεν είναι νέοι, αλλά ο προπονητής δεν βγάζει ψυχολογία. Για να παίξεις μπάλα, μπορεί να είσαι επαγγελματίας, ναι, παίρνεις λεφτά, ναι, αλλά θέλει και ψυχολογία, φίλε, από τον παίχτη. Δεν το, αυτό το έχει χάσει τελείως. Φαίνεται ότι δεν έχει καμία επαφή. Είναι χαμένο του, φίλε.
Αλλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να ορθοποδήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο στον πάγκο. Το λέω στα ίσα, δεν το πιστεύω με αυτόν. Οι παίκτες είναι οι ίδιοι, δεν άλλαξε κάτι. Αλλά πρέπει να γίνει το ηλεκτροσόκ που χρειάζεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν το έχει. Δεν ξέρει που παίζει. Αν θυμάσαι, οι δηλώσεις του ξεκίνησαν πολύ πριν στον πρώτο γύρο που έλεγε με ζήτηση Sporting. Το θυμάστε. Ναι, επίσης αυτό με ενοχλεί δυνατόν... κάθε φορά μετά που ήταν να βλέπω η Πορτογάλη με θέλει και Sporting και με θέλει Sporting. Το είπε δεν είναι. Φορές μες στο δεν... πρώτο μα, γύρο. Μα δεν είναι αυτό τώρα. Κάθε με φορά. Μετά ξεκίνησε με το Μίσης. Τώρα αυτό είναι. Αυτό είναι, πρέπει να το γυρίσει. Εδώ είναι, μπροστά είναι το πεδίο. Εμείς θα βγούμε πρώτοι-πρώτοι να τον αποθεώσουμε άμα το γυρίσει. Κάνει σερή νίκες, κερδίσει το γάβρο μέσα έξω, τον πετάξει έξω από το κύπελο, πάρει το κύπελο. Πρώτοι-πρώτοι, δεν έχουμε καμία αιμονή. Και καμία εμπάθεια. Καμία. Δεν ξέρω. Έλα, Κωνσταντίνε, δεν το ξέρω, το θέλω πολύ. Δεν ξέρω, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Εγώ, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε μετά. Ναι, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον Περί, καλώς τον. Κωστή, καλημέρα, είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά μιλάμε. Ναι. Μάλιστα. Και τελευταία. Ναι, ναι. Εγώ. Για ο παρός του Άρη είμαι εγώ. Μάλιστα. Και με ακούς κάθε μέρα. Ναι, ναι, έχεις καλή φωνή ραδιοφωνική, μου αρέσει. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Σε ακούω λοιπόν. Αυτό εντάξει, πήρα να, για την κλήρωση θα αναβάλεις κιόλας. Ναι. Και πήρα να σου πω ότι αυτό εντάξει, παρόλο που είσαι παοξής, έχεις καλή φωνή. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Και εσύ ευχαριστημένος πρέπει να είσαι που μπήκε στα play-off, θα παίξει για. Εντάξει, δεν είμαι ευχαριστημένος, όχι εγώ από τους άλλους. Μάλιστα. Ωραία. Που δεν είμαι ευχαριστημένος. 398, βάλαμε 398. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο πρόδρομος είμαι. Γεια σου, ρε πρόδρομε. Μην καλείτε άλλο. Ο πρόδρομος είναι ο τελευταίος που θα βγει πριν το διάλειμμα γιατί είναι ήδη παρά 20. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα γυρίσουμε γρήγορα. Έλα, σε ακούω. Κωστή, ήθελα λίγο να ρωτήσω. Δεν θυμάμαι αν το είχα ακούσει. Νομίζω το είχα ακούσει στην εκπομπή σου το καλοκαίρι όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκου. Ναι. Ότι δεν είχαμε πάρει τότε τον Γκαρσία γιατί δεν είχε ένα δίπλωμα το κατάλληλο που έπρεπε για να κοτσάρει, ας πούμε. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό με τον Γκαρσία. Όχι. Υπάρχει δηλαδή αύριο είναι διαθέσιμο αν χρειαστεί. Να σου πω κάτι. Θα έβρισκαν έναν τρόπο. Θα έβρισκαν. Δηλαδή δεν θα ήταν ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο περιστατικό. Δεν ήθελα να κάψω τον Γκαρσία έτσι ξαφνικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι κεφάλαιο ο Γκαρσία. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Παύλο θα καθίσει στον πάγκο τη ομάδα. Δεν θέλω να γίνει έτσι ξαφνικά, δεν θέλω να γίνει αρπακολίστικα. Δεν θέλω να το, από την αρχή να το πιάσει, να χτίσει την ομάδα έτσι όπως θέλει. Πόσο είναι το βλαστάρι σου που ακούω από μέσα? 14 μηνών. 14, ναι. Μου το ξαναείπες, δεν θυμάμαι ηλικία. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά, οπότε είναι διαθέσιμο σε εισαγωγικά από αύριο. Ο λόγος που δεν ανέλαβε ο Πάμπλο δεν ήταν το δίπλωμα. Ήταν ότι ήθελε να πάρει τη σκυτάλη ένας προπονητής φιλόδοξος, με όνομα στην Ευρώπη, με προδιαγραφές, με. Γι' αυτό και τον μοσχοπλήρωσαν, το Φερέιρα. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα αυτό που λες από αύριο, ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα με τα διπλώματα. Νομίζω, ωραία, έχω ότι είναι τέτοια εντύπωση. Σε ευχαριστώ, ωραία, σε χαιρετώ πρόδρομο. 3-12, Κώστα βάλαμε και εμένα. Να σε βάλω. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα με τις γραμμές. Θυμίζω, Κοφίνη, υπέροχος χώρος. Ένα εξαιρετικό, πάρα πολύ φροντισμένο, ένα πολύ designato σύγχρονο μεζεδοπολείο. Στον Εύοσμο, 25 Μαρτίου 79, με πέμπτη live πρόγραμμα. Με χειροποίητα εκεί, ουζομεζέδες special. Τα δικά τους είναι όλα, τα λάδια, τα μέλια, τα τσίπουρα, τα πάντα. Αγνά προϊόντα παραγωγής τους. Ένας εξαιρετικός σεφ, ο Γιάννης Οφιντάνης, που βάζει την πινελιά του σε όλα. Κοφίνη, θα δώσουμε όπως είπαμε και τραπέζι την Πέμπτη εκεί. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι κι αλλιώς. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο YouTube. Πατάτε Λίμπερο 107,4. Και ανεβαίνουν κάθε μέρα και η πρωινή και η μεσημεριανή. Θα είμαστε μαζί και το μεσημέρι, εννοείται. 2 με 2.30 να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε μαζί, να παίξουμε όσοι έχουν διάθεση. Μετά τις 2.30 να μιλήσουμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εγώ, παιδιά, αυτά πιστεύω. Τα είπα το πρώτο μισάωρο γιατί μπαίνουν και με ρωτάνε. Ξαναλέω μόνο με μία μικρή. Σε δύο γραμμές. Με δύο κουβέντες πάλι, γιατί δεν μπορούμε να λέμε. Ένα.
Όπως δεν γίνεται να κάνουμε τα στραβά μάτια όταν βλέπουμε σε αυτό που αγαπάμε κάτι λάθος και πρέπει να το επισημάνουμε και το θεωρώ καθήκον, το θεωρώ υποχρέωση να επισημαίνουμε το λάθος και να προσπαθούμε να το αλλάξουμε, να το διορθώσουμε. Άλλο τόσο λάθος είναι αυτό που κάνει αυτός που απαξιώνει πλήρως, που ξεχνά τι έκαναν αυτά τα παιδιά, τι έκαναν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τι μας πρόσφεραν, πού μας πήγαν, τι πέτυχαν, και να φτάνουμε στο σημείο να λιθωρούμε, να απαξιώνουμε, να χαρακτηρίζουμε με τελείως εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς την ομάδα. Και έτσι να ρίχνουμε πραγματικά νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να διαλυθούμε. Συγχωρέστε με, εγώ τουλάχιστον εγώ ρε παιδί μου, εδώ από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, εγώ σαν εκπομπή, δεν πρόκειται να το κάνω. Δεν γίνεται, γι' αυτό είπα. Δύο, πρώτον, τότε στις χαρές, κρατήστε λίγη από την αγάπη σας για την ομάδα, για τις δύσκολες, γιατί τώρα μας χρειάζεται δίπλα αυτός που μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Όταν είναι στα κάτω του, χρειάζεται να είμαστε εκεί δίπλα, να τον πάρουμε από το χέρι και να το σηκώσουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε από αύριο το βράδυ. Δεν υπάρχει περιθώριο για απολογισμούς εβδομάδων. Δεν υπάρχουν 10 και 20 και 30 και 40 εκπομπές για να δούμε τι φταίει. Υπάρχει μόνο σήμερα. Μία μέρα. Και από αύριο ριχνόμαστε και πάλι στον αγώνα. Όχι ρήψας πεις, ο Παοκτσής. Όχι φυγόμαχος, όχι φυγόπονος, όχι λιποτάκτης. Δεν υπήρξε ποτέ. Κι ας είναι τώρα κόντρα μας τα προγνωστικά, κι ας είναι αυτή η διαφορά. Απλά, οφείλουμε να είμαστε και ρεαλιστές. Έτσι, όπως παρουσιαστήκαμε στα δύο τελευταία μάτς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ούτε για το πρωτάθλημα, ούτε για το κύπελο. Μόνο αν το αλλάξουμε, αν αλλάξουμε, αν βγάλουμε πάθος, αν βγάλουμε τρέλα, αν οι παίκτες πιστέψουν, θυμηθούν ποιοι είναι, αν βρει ο προπονητής τον τρόπο, μόνο με άλλο πρόσωπο. Αλλιώς, όχι. Δεν σημαίνει ότι πάβουμε να είμαστε ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει ότι πάβουμε να αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα, ίσα ίσα. Όταν είσαι στις κακές σου, όταν είσαι πεσμένος, αγαπώ πιο πολύ. Έχω να πω εγώ. Πάμε τώρα στις γραμμές. Λέω για τελευταία φορά ότι κληρώνουμε σε λίγο ένα καταπληκτικό μαραφέτη, ένα Android Box S από την Xiaomi. Θυμίζω Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου με τη σφραγίδα της Ελλάς Service. Και βέβαια, καταπληκτικό πρόγραμμα στο Βεργίνα Θέατρο με Μελίνα Σλανίδου, με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έρχεται φοβερό δίδυμο με λίρες. Θα τα πούμε όλα αυτά. 491-291 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο στο Βεργίνα Θέατρο και ticket services και στα καταστήματα public. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έλα Μαγιού. Έλα Χάρη. Έλα αδερφέ. Επειδή μου αρέσουν εμένα τα πολλά λόγια, εμένα, εγώ ένα πράγμα έχω να πω, παιδιά. Πάω στα εύκολα, πάω καρά στα δύσκολα. Ξεχάσαμε. Τα λες όλα. Πάντα ήμασταν κόντρα, πάντα ήμασταν κόντρα. Πάντα ζούσαμε το δύσκολο. Δεν έγινε και τίποτα. Δύο διπλά είναι, παιδιά. Δύο διπλά και τελειώνουν όλα. Δηλαδή, άμα πας πρώτη αγωνιστική κάτω και πάρεις το διπλό, τι θα αλλάξει. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, χάρη σε αυτό που λες, επίτρεψέ μου, το πρόγραμμα. Η κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη, το πώς θα είναι οι αγώνες, θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο. Ότι αν ξεκινήσω με ένα διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης, ή πάω κάνω ένα διπλό μέσα στην ΑΕΚ, νικήσω τον Γαύρο εδώ, χάσει ο Γαύρος βαθμούς στο αμάτς με τον Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ κτλ. Τότε αλλάζει. Απλά εγώ βάζω τον αστερίσκο. Όχι με αυτό το πρόσωπο. Δεν πρέπει να ελπίζουμε ψεύτικα. Αν είναι έτσι η ομάδα. Ναι, όχι. Δεν θέλω να. Δηλαδή, τι να σας πω. Να σας πω κάτι που δεν το πιστεύω. Αν η ομάδα είναι όπως τα δυο μάτς με το Βάζελο, να μην πάμε στα περσινά. Αν είναι όπως πέρσι, με τις σφιγμένες γροθιές, όλοι με τη φλόγα στα μάτια, αν πραγματικά έχει γίνει ηλεκτροσόκ, τότε ναι, τότε μπορούμε. Απλά πρέπει να το πιστέψουν πρώτα και οι ίδιοι και ο προπονητής. Πρέπει πρώτα η ομάδα και μετά να το μεταφέρει στο γήπεδο. Όταν μπει η ομάδα δυνατά μέσα στο μάτς, καταλαβαίνεις αν θα κερδίσεις ή όχι. Έτσι πως μπήκες με την Ξάνθη, ακριβώς. Είσαι δύσκολα. Όπως μπήκες με τον Ολυμπιακό, είσαι δύσκολα. Όπως μπήκες με τον Παναθηναϊκό, έλεγες όπως και να έχεις θα κερδίσω.
Είναι κάποια πράγματα που φαίνονται από την αρχή. Από την αρχή, ρε φίλε. Όπως το λες. Από την αρχή. Ξεκάθαρα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν και τα παιδιά ότι ναι, μεν, αλλά κοιτάξτε, ο κόσμος είναι εκεί. Ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Πρώτη αντίδραση μετά από 2 χρόνια είναι στην Ξάνθη. Ναι, βέβαια. Πρώτη αντίδραση μετά από 2 χρόνια. Ακριβώς. Χωρίς να πούνε κουβέντα. Λαός, όλος ο λαός ήταν εκεί. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν και αυτοί να καταλάβουν ότι ξέρεις κάτι. Εδώ είμαστε, τώρα θα φανείτε. Έτσι. Και βγάλε πάθος. Ο κόσμος δεν έχει την απέτηση να κερδίσουμε ΕΣΑ. Χάσε, αλλά βγάλε πάθος. Αυτό είναι που. Χάσε όπως έχασες με τον Ολυμπιακό, αλλά βγάλε πάθος. Δείξε ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης. Έτσι, έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, ζούμε σου, παιδιά, το κεφάλι ψηλά. Πάω και είσαι. Μη φοβάσαι. Βάλουμε και στην κλήρωση. Δώσε μου τα 3 τελευταία, χάρη. 9.48. Έγινε. Σε χαιρετώ. Bye. Πάμε. Οι 2 τελευταίες, 3 γραμμές τελευταίες. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Είσαι ο. Λάμπρος. Είμαι ο Ανδρέας. Α, έλα Ανδρέα, σε μπέρδεψα με τον Λάμπρο. Δεν έχω αναγνωρίσει, να ξέρετε. Από φωνές καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Έλα Ανδρέα, μου σε ακούω. Είπαμε. Ναι. Δεν παίρνω συχνά, παίρνω μια φορά στο σπίτι. Δεν πειράζει. Κωστή μου, τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι γενικότερα πρέπει να μάθουμε και να κερδίζουμε όπως κερδίζαμε πόσο καιρό και δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν. Το ίδιο θα πρέπει να μάθεις ουσιαστικά και να είσαι ψύχρεμος και ήρεμος όταν χάνεις. Διορθώνεις λάθη, τίποτα άλλο. Και δεν διορθώνεις εσύ που είσαι απ' έξω, διορθώνει από μέσα. Δεν μπορούμε. Εμείς απλά να επισημάνουμε. Το ίδιο και ακριβώς. Ο κόσμος. Δεν παίζουμε. Εμείς εκφράζουμε ακριβώς, εκφράζουμε την άποψή μας, εκφράζουμε και τη λύπη μας πολλές φορές, αλλά από εκεί πέρα η ομάδα είναι η ίδια ομάδα. Αυτό λέγαμε. Ναι. Αυτή δεν είναι. Μπορεί δηλαδή να μην έχουμε τα πάνω και τα κάτω. Ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου το να μην παίζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Φυσικά και δεν μ' αρέσει. Γιατί όταν παίζει και χάνει, ναι, υπάρχει το δεχτικό, το δέχομαι αυτό ρε παιδιά. Θα δεχτώ γενικότερα ότι η ομάδα μπορεί να παίξει μπάλα και να χάσει. Φυσικό. Και η Μπαρτσελόνα, να θα χάσει. Φυσικά. Θυμίζω ένα μάτς. Δεν έχει καμία ομάδα η οποία δεν χάνει. Θυμίζω στον πρώτο γύρο το μάτς με την ΑΕΚ κάτω στην Αθήνα. Στον πρώτο γύρο, που πρέπει να τους έχουμε 0-3 στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε παίξει μπαλάρα στο πρώτο ημίχρονο και μετά γίνεται και χάνουμε τους βαθμούς. Δεν είπε κανένας. Και εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτα. Όχι, μα είπαμε ότι παίξανε και χάθηκαν 2 βαθμοί. Κυρίως ο κόσμος δεν εξίσταται για την ήττα. Η εμφάνιση είναι. Η εμφάνιση μας είναι ότι είμαστε πεσμένοι. Πρέπει να το δεχτούμε όμως ότι η ομάδα μπορεί να πέσει λίγο. Και πολλές φορές μπορεί να πέσει και πολύ. Αυτό δεν με κάνει εμένα να γίνω άλλη ομάδα. Πάλι ΠΑΟΚ θα είμαι. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό, ότι γενικότερα δεν είμαστε ΠΑΟΚ γιατί μόνο κερδίζουμε. Όχι βέβαια. Ούτε για τους τίτλους. Όχι. Απλά είμαι ΠΑΟΚ γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί μου αρέσει. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι μπορεί η ομάδα να είναι ντεφορμαρισμένη. Όχι όμως να μην δείχνει πάθος. Αυτό δεν έχει να κάνει, φίλε, με το ντεφορμάρισμα. Ναι, Κωστή μου, αλλά υπάρχει περίοδος η οποία μπορεί να είμαι ντεφορμέ. Ναι, άλλο το ντεφορμέ, άλλο το δεν δείχνω πάθος. Δεν μπαίνω με αυταπάρνηση στις φάσεις. Είναι 2 διαφορετικά με πράγματα. Με όσα έχουν συμβεί. Πες ότι είσαι εσύ σε μια ομάδα και παίζεις. Με όσα συμβαίνουν και όσα ακούς. Εσύ θεωρείς ότι δεν θα σε επηρεάσουν. Τι να πω. Σε πολεμάνε από όλες τις μπάντες, σε πολεμάνε από όλες τις πλευρές. Λογικό είναι. Ακούνε 1002. Ίσα-ίσα, γι' αυτό πρέπει να βγάλει αντίδραση η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Θα το βγάλει, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει επί τόπου. Άλλοι αντιδρούν γρήγορα, άλλοι αντιδρούν πιο αργά. Θα δεθεί πάλι η ομάδα. Η ομάδα πάλι θα δείξει το πρόσωπο που πρέπει. Μακάρι. Θεωρώ απλά αύριο ότι είμαστε σε μια κατάσταση η οποία λέμε ρε παιδί μου ότι κάνουμε τον ισολογισμό όλης της χρονιάς και αυτής και της προηγούμενης και από εκεί πέρα ξαναπιάνουμε τη σειρά που είχαμε χάσει. Γιατί χάσαμε μια σειρά. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά πραγματικά, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι στο ναι. Φυσικά δεν θα βρίζουμε, δεν χρειάζεται. Όχι ρε παιδιά. Όχι, το κράξιμο, είπαμε, να το κάνω τι. Όχι, όχι, μα δεν πάμε στην απαξίωση. Κριτική σε αυτό που αγαπώ. Κριτική. Εντάξει, απλά με ενοχλούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ρε παιδί μου ναι, το κάνουν λες και έτσι το τέλος του κόσμου. Όχι, ρε μεγάλε. Όχι. Η ομάδα γενικότερα, εκεί που σταματάει ουσιαστικά να παίζει, θα ξαναξεκινήσει να παίζει γιατί θα μαζέψει πάλι τις δυνάμεις της και θα πει ρε παιδί μου τώρα ξεκινάμε, τώρα πιάσαμε το πάνω μας. Αύριο, αύριο είναι. Αύριο ευκαιρία. Με το καλό αύριο. Και με τη νίκη, κανονικά. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Ανδρέα. Αυτό. Πάμε τελευταία γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Ξενοφών, κλείνεις εσύ σήμερα. Δώσε μου και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 59.
Το 5 του Γκαρσία. Το 5 του Πάμπλο. Σε ακούω ξενοφών. Ζούμου σου αδέρφια. Ζούμου σου πάντα αδέρφε. Όπως λέει ο Παυλάρας, επιτρέπεται να πες, επιβάλλεται να σηκωθεί. 100%. 100% αυτό δεν αλλάζει, παιδιά. Αυτό δεν έχει να κάνει με νίκες ήττες. Αφήστε την ομάδα να παίξει όπως μπορεί. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ξέρετε όλοι ότι είμαστε μόνοι μας εναντίον όλων. Ισχύει αυτό. Αυτό. Ότι παλεύουμε μόνοι μας. Τίποτα άλλο. Γεια σου ξενοφών. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Ερχόμαστε και 2 η ώρα. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, σε 107,4. 15 Μαρτίου είναι η επόμενη αιμοδοσία μας. Θα σας πω σχετικώς πώς θα είμαστε εκεί πάλι να κάνουμε το καθήκον μας. Θα ξέρουμε αύριο αν θα γίνει στην Τούμπα έξω από τη θύρα 3 ή αν θα γίνει στο ΑΧΕΠΑ, ανάλογα με το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Να πάω να δώσω τον τυχερό που σήμερα είναι ο πρόδρομος σε 312. Ο πρόδρομος σε 312 το τηλέφωνό σου. Παίρνεις τηλέφωνο τώρα έξω τη Μαριλής στο 287-888. Εσύ είσαι ο τυχερός και κερδίζεις το υπέροχο δώρο μας σήμερα, ένα Android Box από την Xiaomi και την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φεύγω, θυμίζω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικά πεντανόστιμα κρεατικά, εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρο 31, 705-750 τηλιβεριά, όλα εκλεκτά. Και φυσικά Χαλβάς Λουκάς, φτιαγμένος με την παραδοσιακή συνταγή, φερμένη από την πόλη, όπως παλιά η γεύση, εκλεκτό, εκλεκτό όσο κανένα άλλο το προϊόν. Μπείτε και στο www.lukas.gr και στο 764362, 14 γεύσεις και με εξαγωγές παντού πάνω στον κόσμο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και περισσότερα θα πούμε στις 2. Έρχεται δίδυμο Μπατμανίδη, κόλκα κόλκα Μπατμανίδη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.